είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι, χίλιες επτά είναι. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι, καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι εφτά είναι, ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά πανάθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Τέτοια όλο τον χρόνο. Τα άγρια να δεις να σου κοπεί το αίμα. Όπως κόβεται και στο χωριό. Με την Αντιγόνη Λιακούρη και τη Στάσα Τζεβελέκα. Τη Στάσα Τζεβελέκα και την Αντιγόνη Λιακούρη. Μην πλακωθούνε τώρα και για τη Μαρκίζα. Πώς λέμε οι Βόρειοι και οι Νότιοι στο ίδιο χωριό. Αυτό. Η Μοντέγη και η Καπουλέτη της Αττικοβιωτίας. Τι. Άντε καλέ, σιγά μην είναι καινούριο αυτό. Όχι. Αυτό το κάναν από τότε που ήταν μικρές. Από το σχολείο ακόμα. Αντιγόνη, έρχεται, έρχεται. Κορίτσια, κοιτάξτε τι έξυπνες που είναι κάποιες. Όταν παλιότερα τι βάλω σκεπάσματα, τα κάνουνε ποδιές. Γελάσαμε, κορίτσια. Κοιτάξτε κάποιες άλλες που τα αντιβαροσκεπάσματά τους παλιώνουν πιο γρήγορα, γιατί οι μανάδες τους κάνουν πάνω διάφορα. Άμα σου χώσω καμία θα δεις. Πουρελού! Κακάρισε λίγα ακόμα πως και κάνεις καραυγό, γιατί τα αυγά που έχετε στο κοτέτσι δεν φτάνουν για να περάσεις τα μαθήματα. Τούβλα! Τώρα θα σου δείξω εγώ. Και θα μου δείξεις. Σταματήστε, είπα. Που εξαιτίας της πήγε όλη η ζωή μου στράφη. Που ξέκαναν τον μπαμπάκα μου, το λατρεμένο. Ποιος τον ξέκανε, μωρέ? Άρχισες πάλι. Κανόνισε, με το υπογλώσσο στο στόμα είμαι. Ηρέμησε, Χριστιανή μου, θα πάθεις τίποτα. Εδώ στον κύριο να τα πεις. Που θα μου πεις εμένα τον ξέκαναν ή όχι. Ο κλέφτης, ο πατέρας της. Που με το ζόρι να μας φάει το χτύμα. Το χτύμα. Το χτύμα στα τρία πηγάδια που ήταν το καλύτερο μας χτύμα. Ορίστε, τον ακούς? Που αντί να βάλει φωτιά στο σπίτι αυτής της τρισκατάρατης, έχει βάλει σκοπό να ξεπαστρέψει εμένα. Εγώ θα βάλω φωτιά, κύριε Αντιγόνη. Σκάσε ρευλαμένο, θα βάλεις φωτιά κιόλας. Μόνο αυτό το παιδί με νιώθει. Μόνο. Γι' αυτό του έχω αδυναμία. Κι εγώ σας το λέω, κύριε Αντιγόνη. Μια μέρα των ημερών, εγώ. Η Μαρικούλα δεν ήρθε σήμερα στην εκκλησία, ε? Θα τη δείξω εγώ. Τι θα τη κάνει, φάλαγγα? Όχι. Μπράβο, Μαρικούλα, θα της πω. Και σε έχω και 5 χρόνια να της μιλήσω. Και στις χάλασε τον Αραβόνα με τον Μιλτιάδη. Εγώ φταίω? Όχι. Φταίει ο Ερμής που ήταν ανάδρομος. Τρίβε το τυρί σου για την πίτα. Και μη σε νοιάζει τι κάνω εγώ.
Όποιος πηγαίνει με το μέρος της Τρίκλας, αυτά θα παθαίνει. Και χειρότερα. Είπα και λάλησε. Για το ότι λάλησες δεν υπάρχει αμφιβολία. Έλα που θα παγωθείτε τώρα για τη Μαρικούλα. Δεν το ξέρω εγώ το παιδί μου. Δεν την ξέρω την κόρη μου, τι στόμα έχει. Αυτή θα με πεθάνει. Τη βλέπεις, αυτή. Ελαϊδίες. Ή αυτή θα με πεθάνει, ή η Στρίγκλα, ή το άλλο το ζαβό. Που πήγε και του άνοιξε μπαχάλικο απέναντί μου. Η οχιά, η φαρμακελή. Άλλος κανείς δεν έχει βάλει υποψηφιότητα. Από γλώσσα πρώτη είσαι. Άλλα κι άλλα που πρέπει να κάνεις δεν τα κάνεις όμως. Μαμά! Μαμούνια! Άνοιξε και εκεί τη γλώσσα σου στον Νικόλα. Το χαράμα φάει. Να δούμε πότε θα σου βάλει η Βέρα. Να μην σε νοιάζει. Η Βέρα θα πει όταν πρέπει. Μπράβο. Εύχομαι μόνο να τη βάλεις πριν την Ολυμπιάδα του Πεκίνου. Να βλέπεις τουλάχιστον το Καχιασβίλη παντρεμένη. Το Ολγάκι, πότε έρχεται? Αχ, τι μου. Αχ, το πουλάκι μου, το πουλάκι μου. Με πήρε τηλέφωνο. Μου είπε ότι θα είναι εδώ στο πανηγύρι. Θα έρθει το πανηγύρι. Αχ, μανούλα μου είπε. Φλωρεντία, Φλωρεντία, τα μαθήματα, μαθήματα. Αλλά εγώ στο πανηγύρι θα είμαι δίπλα σου. Περνάει καλά, τι σου λέει? Τι μου λες, βρε Μαλία? Τι μου λες? Ιταλία, άλλο πράγμα. Και εγώ που πήγα πέρυσι το κατάλαβα. Ο αέρας θες. Η Σοφία Λόρεν θες. Ο Δούναμης θες. Είναι δηλαδή. Είναι άλλο πράγμα. Να σου πω και κάτι, Αμαλία. Και κάποιον Ιταλό να γνωρίσει και να θέλει να παντρευτεί και να μείνει εκεί, καθόλου δεν πεινάζει. Να ειδοποιήσουμε το Ραϊούνο να αρχίσει προσφορές, να και Αλέξης Άμπρο. Κλείς το στόμα σου εσύ. Δεν χρειάζομαι εγώ τις προσφορές. Για περάστε εδώ οι μεγάλες οι προσφορές. Δύο πελτέδες παίρνεις, ένα πυρώνεις. Έλα, έχω και φρέσκα μακαρόνια σήμερα τάφερα. Έλα, έλα, κύριε Παγώνα, πάρε πελτέ να βάλεις το φαγητό. Παστίτσια θα κάνω σήμερα, Μανολάκι. Και δεν μπαίνει στο παστίτσιο πελτές και δεν μπαίνει. Ποιος τα λέει, βρε, αυτά? Η Αλεξιάδου, και η μάνα και η κόρη. Έλα, πάρε. Άστο, καλό γούστο έχεις. Φέρε, βρε. Έλα, έλα, έλα εδώ οι καλές οι προσφορές. Έλα, έλα, το αφεντικό τρελάθηκε. Ναι, τώρα τρελάθηκε το αφεντικό σου. Το αφεντικό σου τρελό ήταν από πάντα. Έλα, έλα, οι καλές οι προσφορές, ελάτε, πάρτε. Κοίτα, βγάλω το σκασμό, θα μου σπάσει το κεφάλι. Αν είναι να σπάσει το κεφάλι, θα πάρει ασπιρίνη. Θα φωνάζω όσο θέλω. Ακού να σου πω μισοριξιά. Τι συμβαίνει, κυρία Στάσα, σε τσούζι που κάνω καλές προσφορές και έχω πελατεία? Να βλαμμένο. Και πού τα βρήκες τα λεφτά, δε χαζοντά μου, να κάνεις μπακάλικο? Μπακάλικο είναι το δικό στο ψωρομάγαζο. Εμένα είναι σούπερ μίνι μάρκετ. Άμα θα σου δώσω τρεις φαλιάρες, μια για το σούπερ και για το μίνι και για το μάρκετ, το θα δεις. Έραν ήταν η ζήλια ψώρα. Άντε χατες, βρε, βλαμμένο. Αλλά δεν φταίει εσύ, αυτή είναι η φίτσα αυτή. Που σε βάζει να μου σπάσει τα νεύρα. Δεν φτάνει που μου σου δώσε λεφτά και άνοιξε το μπακάλικο. Το μπακάλικο, μαντάμ, το άνοιξα με τον υδράτα μου. Το βλαμμένο, κοίτα. Άντε να αλλάξει καμιά φανέλα με τον υδρότα του. Εδώ, εδώ οι καλές οι προσφορές. Ελάτε, πάρτε το καλό το πράγμα. Το τίμιο, όχι απ' άλλες κι άλλες που. Τι είπε, ρε βλαμμένο! Τι είπε, ρε ηλίθιο! Τι είπε, ρε. Α, το. Τώρα σε σκότω. Τώρα σε σκότω. Α! Πεταγώ, αστόδια. Αστόδια, αλλά και εσύ και αυτή μου. Τώρα θα δει. 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 Το σπιτό. Τι κάνει. Α! Έλα εδώ, 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 έλα. Ευλογίες, Παπαευθύμη. Του κυρίου Αντιγόνη. Αλβεστάνης, πάτερ μου. Τι να κάνω, Αντιγόνη. Εκείνος ήταν σκατάρατος ο Αμπτούλ. Τα παράτησε στη μέση, θα μου σχωράμε. Να μην είναι και η εκκλησιάδα αυτή μετάβριο στο πανηγύρι. Α, κι εγώ για το πανηγύρι θέλω να σου μιλήσω σχετικά. Πάρε μια ανάσα. Παίρνω, Αντιγόνη. Για λέγε. Για λέγε. Να, έλεγα, μήπως φέτος πάρω εγώ τον πάγκο για το φιλόπτωχο. Ξέχνα το. Μα γιατί, πάτερ μου, εγώ για τους φτωχούς το κάνω. Άσε τους φτωχούς ήσυχους, Αντιγόνη, γιατί ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνεις. Πού πάει το μυαλό σου, πάτερ? Εκεί που πάει και το δικό σου, για να μπει στο μάτι της Τάσας. Τι είναι αυτά που λες, πάτερ? Είπα και ελάλησα. Ο πάγκος για το φιλόπτωχο θα πάει στην Νίτσα. Και γιατί στην Νίτσα, δηλαδή? Γιατί έτσι και το μάθει Στάσα. Α, σου ζήτησε τον πάγκο και το τέρας. Δεν το σκέφτηκε ακόμα, θα μου ήρθε κι αυτή. Λυπάμαι, αλλά είναι προτινόμενη. Ας πρόσεχε. Είπα και ελάλησα. Ο πάγκος θα πάει στην Νίτσα. Μα γιατί? Εδώ θέλουμε να βγάλουμε λεφτά για το ταμείο. Αμαρτία που το λέω. Αλλά η Νίτσα είναι αλήθωρη. Και τι μας πειράζει αυτό? Για μένα και αν τη θέλουμε. Ναι, γιατί αν τη θέλαμε. Αντιγόνη. Καλά, εντάξει. Αλλού είναι το ζήτημα. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, η Νίτσα πώς θα εξυπηρετεί τον κόσμο με τον Αματιόρτσα? Αντιγόνη, τελειώσαμε. Πες μου τώρα τι έγινε με τον ξάδερφο στον Τούτουζα. Κανόνισε ορχήστρα. Κανόνισε. Με την ορχήστρα του Θωμά. Αλλά ο πάγκος. Είπα και ελάλησα. Ο πάγκος στη Νίτσα, τα παιχνίδια στη Γεωργία
στο τραγούδι Τούτουζας, η ορχήστρα του Θωμά. Και η Μαρίκα με τον Τέφη, τα γελάκια θα σου γνέφει. Άμα ξαναπιάσει τρευλαμένα στο στόμα στον πατέρα μου, θα σε βάλω να φας τα πολυπατικά σου! Θα σε κάνω μήνυση! Θα σε πάω στα δικαστήρια! Να με πας ρε! Αλλά θα με πας για φόρο και θα σε ξεκινιάσω πρώτα! Μανολάκη! Τι έγινε! Τι έγινε! Αφήστε με, μωρέ! Αφήστε με! Μπα! Πλακώσα και χερσαίες δυνάμεις! Άστι, Μανολάκη! Η γυναίκα είναι συνηθισμένη από δικαστήρια! Το έχει το σόι της! Βέβαια, άλλο σόι είναι συνηθισμένο για δικαστήρια και άλλο για κλέφτες! Οι δικαστές όμως άλλους αθώωσαν! Με 50 γίδια και 6 στρέμματα στην πάρα ρεβατιά και τον Μπιν Λάντεν θα θώωνανε! Να του το πούμε, τότε να μην κρύβεται! Εσύ να κρυφτείς! Πρόσεξε, κρατιέμαι! Εσύ να κρυφτείς με τα τόσα που έχεις κάνει, μουλάρα! Βγάλε τις κούβιες σου και βάραμε! Που σε νέα του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι! Τι είπες, μόρι! Πού έχεις κάνει τον άντρα σου ρινόκερο, μέρα και ένα από εδώ μέχρι τα ενόφυτα! Τι είπες, τέρας! Τέρας! Είπες με ένα τεράς! Τέρας! Μ' ακούσατε! Τα ακούσατε! Τώρα! Αχ, θα με πεθάνει αυτή! Θα με πεθάνει! Εσένα, βρε, δεν σου κοπεί να μην της μιλάς! Α, σιγά καλέ, τι βαράς, τι φταίω εγώ, αυτή βγήκε έξω και φώναζε. Ναι, βάλτε τώρα με το παιδί, δεν ξέρεις τι τέρας είναι η άλλη. Ναι, η άλλη σου φταίει. Δεν κοιτάς που κάθεσαι και μαλώνεις ολόκληρη γυναίκα. Οι ολόκληρες δεν μαλώνουν. Μόνο οι μισές. Τι να σου πω, δεν έχω λόγια. Γιατί έχεις έργα. Και αν θες να ξέρεις, κυρία, εγώ τον καθάρι για σένα τον έκανα. Αν ήθελες να κάνεις κάτι για μένα, θα μπορούσε να κάνεις ένα μουσακά που μου αρέσει κιόλας. Ορίστε. Καμαρώστε τον άντρα που παντρεύτηκα. Τι να σου πω, είσαι κι εσύ ώρες. Βράει παράτα μας κι εσύ. Και πήγαινε ετοιμάσει την πογιά. Θα δάψω μαλλί. Ήθελα να ξέρω πού το βρίσκεις το κουράκιο. Το είχε προσφορά η πογιά. Έλα, έλα. Τράβα, τράβα. Πάω, πάω. Πονάς, αγοράκι μου. Όλο το καφάσι με τις κομπόσες στο ροδάκινο μου ρίξει το κεφάλι. Είναι να μην πονάω. Λοιπόν, άκου εδώ. Θα πας να φωνάξεις τις γυναίκες. Να έρθουν εδώ στο σπίτι αύριο να φτιάξουμε τα κουλουράκια ούζα για το πανηγύρι. Έφυγα! Έλα εδώ, παιδί μου! Έφυγες αμέσως! Λοιπόν, δεν περάσεις από το σπίτι της Τσούχτρας, θα πας από το στρατή δεξιά. Από της Μαρικούλας. Όχι. Από τη Σφυλιώ στο περίπτερο. Κάτω στη σάλη του Κόλια. Πού είναι το Ιορδάνη? Του Ιορδάνη από την πάνω μεριά. Από την πάνω μεριά δεν του Φώτη. Όχι, του Φώτη είναι Πλαστασίας. Την Πλαστασίας είναι του Μανόλα. Πού βρέθηκε τώρα στο Μανόλα? Του Μανόλα πήγε στο σχολείο. Και γιατί δεν πάω δεξιά από το στρατή? Περίμενε σου λεπτό. Ναι, αγοράκι μου! Τι κάνεις, πού είσαι? Λαρδίνο, σωστά. Τρως τίποτα? Τι καιρό κάνει? Πάλι βρέχει. Ανάθεμα στο Λονδίνο. Μια λιακάδα να έκανε και σπέθαινα. Τι, την Παρασκευή? Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω ότι δεν έχεις χάσει ποτέ πανηγύρι. Ναι, ναι, πασά μου. Πασά μου, εσύ. Πασά. Ναι, ναι, πες μου. Τι, τι μου λες? Σοβαρά! Πες και τίποτα άλλο, χρυσή μου, μια ώρα τώρα λες. Τι να πω καλέ, να εδώ κοίτα! Πού καλέ? Α, εδώ! Ένας τεράστιος ελέφαντας δίπλα σε μια τίγρη έτσι! Με τα δόντια έξω, έτοιμη να χουμίξει! Είναι κακό αυτό? Τίγρη με ανοιχτό το στόμα, δεν έχει χειρότερο! Να, και εδώ βλέπεις! Πού καλέ? Μια αρκούδα όρθια! Καλά, αυτό δεν είναι όμως φλιτζάνι, αυτό είναι το Τζίρκο Μετράνο. Πολλά ζώα, που σημαίνει πολύ εχθροί. Την αρκούδα την ξέρουμε. Αυτοί οι τίγρες και ο ελέφαντας με μπερδεύουν. Εγώ πάω στη Ρίτα να τις κάνω δεκαπάζ. Πριν το δεκαπάζ, θα περάσει από τις γυναίκες. Αύριο πρέπει να μαζευτούμε να κάνουμε τα κουλουράκια του ούζου. Πας καλά, ρε μάνα, σου είπα, έχω δουλειά. Κοίτα, έχω που έχω ένα ελέφαντα και μια αρκούδα μέσα στο φλιτζάνι μου. Και μια τίγρη. Μην με κάνεις τώρα και πάρω τον Νικόλα και το ψάρω μια και καλή. Στον εκβιασμό πόσο είχε στο σχολείο? Άριστα 10. Έχεις κανένα πρόβλημα? Πήγαινε τώρα. Θα περάσεις πρώτα από την Πόπη. Θα της πεις να έρθει με τις κόρες της. Και μετά από την Νικολέτα. Και μην τυχόν και σου πει ότι είναι εγκαστρωμένη. Θα της πεις είναι γούρι για το παιδί. Αχ, πολύ γούρι. Ποια παράδοση το λέει? Η ίδια παράδοση που λέει μην περιμένει στεφάνι από άντρα άνεργο, χωρισμένο και με παιδί. Μαμά! Μαμούνια! Και πρόσεξε. Μην τυχόν και περάσει από το σπίτι αυτή τη χείρα τη μαύρη. Την τύχη μου εδώ μέσα! Κοίτα καλά! Έχω μάτια παντού! Μίλεσαι. We'll be right back.
της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος. Πατρευτή με την ευλογία σου. Του κυρίου Στάσα. Ασβεστώνεις, παπά μου. Τι να κάνω, Στάσα. Εκείνος ο τρισκατάρατος ο Αμπτούλ θα μου σχόραμε το παράτησε στη μέση. Να μην είναι και εκκλησία μεθαύριο στο πανηγύρι άβαυτη. Α, μια και είπες στο πανηγύρι. Γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω σχετικά. Για να δούμε τι θες και εσύ σχετικά. Να έλεγα, παπά μου, φέτος στο πανηγύρι να μην τραγουδήσει τούτουζας. Δεν θέλουμε κανένα πλούταρχο, κανένα γονίδι, άντε κανένα ρέμο. Ναι, ο ρέμος στο πανηγύρι του Αιερόθεου θα τρέξει να τον κυνηγάει μετά τον Ταλάρα. Ε, καλά. Δεν είναι τώρα ο ρέμος το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να ανανεωθούμε λιγάκι. Όλο ούζο. Το βαρέθηκα. Ξέχνα το. Γιατί? Γιατί ο τούτου σας τραγουδάει τόσα χρόνια. Τώρα θα τον αλλάξουμε. Γι' αυτό σου λέω, επειδή τραγουδάει τόσα χρόνια, να τον αλλάξουμε. Όχι, δεν μου το λες γι' αυτό, Στάσα. Μου το λες γιατί ο τούτου σας είναι ξάδερφος της Αντιγόνης. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν μου πέρασε από το μυαλό. Ας την ευχή της Παναγίας, Χριστιανή, μάσα με, σε παρακαλώ. Και καλά, παπά μου, για το ρέμο το καταλαβαίνω. Αλλά έχει ακούσει το γιο της Κατερίνας πως τραγουδάει. Σαν τα ειδώνει. Να τον χαίρετε η Κατερίνα. Και εμείς, γιατί να μην το χαιρόμαστε εμείς. Αυτά και αυτά κάνουμε και φεύγουν τα παιδιά από τον τόπο μας και τρέχουν στα Fame Story. Και στο Survivor να πάει, στο πανηγύρι θα τραγουδήσει ο τούτουζας. Μα γιατί? Γιατί τραγουδάει τόσα χρόνια και κανένας δεν έχει παράπονο. Και γιατί έχει φωνή. Φωνή έχει και το γαϊδούρι μου. Δεν το βάζω να τραγουδάει στα πανηγύρια. Πώς έτσι. Αυτό δεν μου το ξανά πες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Mm. Εγώ γυρνάω στις γειτονίες και τους ακούω. Mm. Όλοι έχουν παράπονα. Γιατί ο τούτουζας λέει τα ίδια και τα ίδια. Σε την Ξανθή περάκι. Διμπιντάει. Μήπως και να φέρουμε την Ξανθή. Τώρα που το λες. Ας την ευχή της Παναγίας, Χριστιανή μου. Αντιγόνη, λιγότερο ούζο. Μην τους μεθύσουμε κιόλας. Ναι, μάθε μας να κάνουμε και κουλουράκια τώρα. Η αλήθεια είναι, σαν τα κουλουράκια της Αντιγόνης, καμιά μας δεν φτιάχνει. Σώπα καλέ. Υπερβολές. Και η Μαρικούλα καλά τα κάνει. Η Σμήνη πιάσε μου το αλεύρι. Δίπλα σου είναι καλέ. Το βλέπω, στραβή είμαι. Αχ, βρε Αντιγόνη μου, τι ωραίο που είναι αυτό που φοράς. Σ' αρέσει? Ναι. Στην Αθήνα το έχω πάρει, το Σεπτέμβριο. Δεν βετάει τα λεφτά του. Αλλά ό,τι δίνεις θα πάρεις. Α, μην το λες αυτό. Ο Αυτιάς προχτές έλεγε πως κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ισμήνη, κάνεις το πιο και να βλέπω το ρολόι. Γιατί, χάπι θα πάρεις. Περιμένω τηλέφωνο το παιδί. Τι κάνει το καμάρι μας? Ομορφαίνει. Τι να σας πω, κορίτσια. Ένας κούκλος. Σαν μοντέλο. Και άλλο. Πες εγώ είμαι μάνα του. Αλλά να. Ρωτήστε και την Ισμήνη που είναι 6 μήνα, σας πει. Ευχαριστώ. Κούκλος είναι, καλέ, κούκλος. Και καλό παιδί και λογικό. Και δεν ανακατεύεται σε καυγάδες και μίση. Αυτά μα από τώρα τις κολακίες. Και δεν μου λες, Αντιγόνη μου, τι δουλειά κάνει ακριβώς? Α, διευθυντής σε εταιρεία με κομπιούτερ. Καλά, και θα μείνει μόνιμα στο Λονδίνο. Τι να κάνει, τόσα λεφτά βγάζει εκεί. Εδώ, ούτε τον αδέκατο θα έπρεπε. Ναι, αλλά στο Λονδίνο λένε η βροχή είναι αιτία για πολλές αρρώστιες και... Άντε, ρούλα μου, να μην σε κρατάμε. Έχεις και να μαγειρεύσεις. Έλα, έλα. Α, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Πειράζει όμως εμένα. Έλα, έλα, έλα. Τι λέγαμε? Ολγάκη. Γεια σας, παπά Ευθύμη. Καλώς όρισες, κοπέλα μου. Καλώς σας βρήκα, πάτερ. Όπα χαρές και πανηγύρια τώρα η Στάσα. Ναι, και εγώ για την ακρίβεια για τα πανηγύρια ήρθα. Δεν μου λες το ξέρει μάνας ότι θα έρθεις. Το απόγευμα θα είναι εδώ το πουλάκι μου. Κοίτα τι μου γελάνε και τα αυτιά της. Πού πας εσύ? Κοίτα, Χριστιανή μου, τα κουλουράκια σου πιάσαμε εμένα, έχω δουλειά. Στο ξαναλέω, σήμερα που θα έρθει η αδελφή σου έχεις δουλειά. Η αδελφή μου θα έρθει το απόγευμα. Έλα όμως που η αδελφή σου ήρθε τώρα. Πουλάκι μου. Σιγά πρέπει να με τα λάδια. Δεν μου λες, δεν μου πες θα έρθει το απόγευμα. Ε, είπα να σας κάνω έκπληξη. Αμαλία, θα τα πήξω. Όχι, να μου κάνεις τη χάρη. Άμα είναι έτσι, φεύγω και έρχομαι το απόγευμα που με περίμενε και η Χρύση. Όχι. Έλα, κάτσε να σου φτιάξω ένα καφεδάκι, εντάξει. Αμαλία, δεν αλλάξεις καθόλου. Αϊθαλής μου. Αχ, εσύ και τα ιταλικά σου.
Να πηγαίνουμε κι εμείς τώρα. Όχι, καλέ, καθίστε. Κοίτα, βρε, Στάσα μου. Κούκλα είναι. Και έχει και τα μάτια σου. Σαν να σε βλέπω νέα. Να σου πω κάτι, Αμαλία. Αυτή θα έχει καλύτερη τύχη από μένα. Η αλήθεια είναι πως η Στάσα δεν είχε και μεγάλη τύχη. Και δεν λέω που χείρεψε νωρίς, λέω για αυτόν που πήρε. Δεν τον θέλω, θα τον πάρεις. Άλλα λόγια λέτε, βρε παιδιά, που λέει και το τραγούδι. Έλα όμως που δεν το έλεγε μόνο το τραγούδι. Άλυψέ το, καλέ. Είπα και ελάνισα, θα τον πάρεις. Δεν τον θέλω. Να μου κάνεις τη χάρη, δεν θα σε ρωτήσω κιόλας. Δεν τον αγαπάω, ρε μάνα. Α, σκασίλα μου. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ κοιτάς ρομάντζα. Αφού δεν μ' αρέσει. Του αρέσεις εσύ και αυτό μας φτάνει. Τι θα κάνεις, καλέ, τι θα κάνεις. Ποιος θα σε πάρει με αυτό το καλύβι που έχουμε. Αυτός δεν ζήτησε τίποτε. Άμα ζούσε ο πατέρας, δεν θα το έκανες αυτό. Δεν ζει ο πατέρας σου, γι' αυτό τα παθαίνουμε όλα. Αχ, ανάθεμα το Λιακουρέικο. Χαΐρη και Προκοπή να μην δούνε, Παναγιά μου. Κύριε Αντιγόνη! Κύριε Αντιγόνη! Έλα, για λέγε. Μόλις ήρθε, με λεωφορείο. Πώς βαλίτες έφερε. Πώς ανάσες έκανε. Δεν θα με τρελάνεις εσύ. Ανάσες δεν ξέρω. Ποιος θα σε τρελάνει, βρε. Το κακό δεν θα τρελαθείς εσύ. Το κακό θα τρελάνεις και όλους μας. Κακομοίρα. Σωστά το είπες. Κακομοίρα. Γιατί αν είχα καλή μοίρα θα παντρευόμουν εσένα. Μπορείς ακόμα να αλλάξεις τη μοίρα σου. Ποτέ δεν είναι αργά. Δυστυχώς, κύριε. Είναι πάρα πολύ αργά. Τα χρόνια περάσανε. Αλλά τα μυαλά σου ίδια μείνανε. Τα μυαλά μου, ναι. Η περιουσία μου όμως μεγάλωσε. Και το ξέρεις καλά αυτό. Σαν δεν τρέπεσαι. Σαν δεν τρέπεσαι. Είσαστε με τα καλά σας. Μέχρι την πλατεία ακούγεστε. Άσε μας, ρε Ζημίνη κι εσύ. Μου φαίνεται θύμωσε. Να ποιοι ξέρει. Ρε ζήλη γυναίκατε. Όλη η γειτονιά σας άκουγε. Σκασίλα μου. Μια ζωή έχω το θέμα. Αν θα γίνουμε ρεζίλη. Σαν κάτωψα τη ζωή μου και θα πει ο κόσμος. Δεν αντέχω πια. Δεν είχε και άδικο η αλήθεια. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα κάνει, τι θα ράνει, τι θα μπήξει, τι θα δείξει. Όλα πια για τον κόσμο γίνανε. Αχ, θα με πεθάνει αυτό το παιδί. Δάσκαλος είναι παιδάκι μου, το καταλαβαίνεις. Το δάσκαλο του χωριού θα πάρεις. Τα λεφτά τα έχεις, δόξα τω Θεώ. Θα πάρεις και έναν άντρα με τίτλο και τελείωσε. Τι να τον κάνω τον τίτλο, δεν τον θέλω. Τον θέλω να μας ανείς. Και θα τον πάρεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Δεν σε νοιάζει που δεν θα είμαι ευτυχισμένη. Θα είσαι και θα παραείσαι, δεν ξέρω. Θα βγαίνεις στην πλατεία του χωριού και θα λένε να η γυναίκα του δασκάλου. Δεν με νοιάζει τι θα λένε. Να τον αγαπάω θέλω. Θα τον αγαπήσεις. Μια ζωή θα ζήσεις μαζί του. Όχι σαν για μένα που μου στερήσατε τον άνθρωπό μου. Που κατάρα να πέσει στον Τζεβελέικο, Παναγία μου. Δεν θα τον πάρεις, μάνα μου, δεν θα τον πάρεις. Ναι, ναι, έλα Κωνσταντίνε. Τι γίνεται, καλά? Ναι, ναι, κι εγώ πολύ καλά. Καλά, το Super Mini Market σκίζει. Κάνω τελευταία και κάτι προσφορές, χαμός γίνεται. Κωνσταντίνος. Φέρ' το εδώ, βρε. Πήρε το παιδί και το ζάλισες. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Μια χαρά είμαι εγώ, εσύ τι κάνεις? Ναι, παιδί μου, ναι, μην ανησυχείς καθόλου, ναι. Α, Κωνσταντίνε, φέρε με από το αεροδρόμιο εκείνη την κρέμα που βάζω κάτω από τα μάτια, ε, ναι. Νάτο, νάτο, έπεσε, το είδες? Όχι. Τι κρίμα, να κάνεις ευχή. Άσε, ρολγάκι, έχω κάνει εγώ ευχές και ευχές. Αλλά τα αστέρια όταν πέφτουν μάλλον κάνουν πολύ θόρυβο και δεν ακούν. Γιατί έτσι είναι φιασμένη? Έλα μου, ντε. Ο Νικόλας, ε. Πώς το λέγεται το τραγούδι? Το λάθος άνθρωπο για να αγαπήσω, ε. Αυτό. Χωρισμένος, άνεργος και με παιδί. Μωρέ, καλά τα λέει η μάνα μας. Τον αγαπάς όμως. Με αυτά τα προσόντα, αν δεν τον αγαπούσα θα ήμουν ηλίθια. Όχι ότι δεν είμαι δηλαδή. Τότε τι στεναχωριέσαι? Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Και εμείς που έχουμε μεγαλώσει σε αυτό το ηλίθιο μίσος, το ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα. Αυτό πάλι που το πας. Μετά από τόσα χρόνια η μάνα μας, αντί να το ξεχνάει, φουντώνει περισσότερο. Θα τρελαθεί καμιά ώρα να το δεις. Το Λιακουρέικο και το Λιακουρέικο. Τι βλακία, Θεέ μου. Έλα, άστα αυτά τώρα. Εσύ δεν μου πες. Κάνα μου, ρε, παίζει. Ένα αστέρι, κάτσε να κάνω ευχή. Καλημέρα, Μανολάκη. Έχεις
φουγκαράκι για τα πιάτα. Μπα, από μένα θα πάρεις φουγκαράκι. Δεν φοβάσαι τη φιλενάδα. Τι λες καλέ, όπου είναι το συμφέρον μου. Μερικά τα έχεις πιο φτηνά. Τι να κάνω κι εγώ φτωχιά γυναίκα. Έλα, εκεί είναι κάτω τις χαρτοπετσέτες, πάρε. Μπράβο πάντως. Και τη χλωρίνη πιο φτηνά την έχεις. Ξέρει τι κάνει η Αντιγόνη. Κοίτα να δεις αν ήρθες για καβγά σε κάτω χλωρίνη και δρόμο. Τι καβγά καλέ, χαζόησε. Να ψωνίσω ήρθα. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν οι άλλοι. Έλα, έλα, τελείωνε. Ειδικά η κυρά σου που τώρα έχει και χαρές. Έμαθα ότι έρχεται ο γιος της. Δεν ξέρω. Θες πράσινο σαπούνι, ευκαιρία το έχω. Τι δεν ξέρεις καλέ, αφού όλοι λένε ότι έρχεται σήμερα. Βλακίες λένε, αύριο έρχεται. Αχ, δώσε μου και αλάτι χοντρό. Χοντρό. Και πόσες μέρες θα μείνει. Μια εβδομάδα και να μην σε νοιάζει. Κολυφτασίλα που μεγάλη εμένα. Πω, πω. Μοσχοβολάει η ρίγανη. Βάλε μου λίγη. Κάτι λένε θα μείνει μόνη μας στην Ελλάδα. Τι βλακίες είναι αυτές, μωρέ. Αυτός είναι μεγάλος και τρανός στο Λονδίνο. Την έρθει να κάνει εδώ. Έτσι λένε, καλέ. Ποιοι λένε, κυρία Μαλία, ποιοι λένε. Ορίστε, ρίγανη. Ξέρεις πόσα παίρνει αυτός. 5 εκατομμύρια και όχι στα ευρώ, στα ελληνικά, το μήνα. Και τι με νοιάζει εμένα μαζί μου, θα τα φάει. Ευχαριστώ. Τώρα αυτή να ψαρέψει, θέλω, αλλά βρήκε. Μια εβδομάδα είπε θα μείνει και μετά πάλι πίσω. Ναι, μην το χάσουμε το κοπρόσκυλο. Τι σου φταίει, καλό άνθρωπο. Μου φταίει, γιος της δεν είναι. Ό,τι έχει σχέση με αυτή μου φταίει. Μη χειρότερα αυτά. Τα χειρότερα θα τα δεις από τον Νικόλα, έννοια σου. Μη μιλήσεις. Είπα, μη μιλήσεις. Είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος. Ήρθαμε, παπά μου. Ω, καλώς θες. Κοίτα, πάτερ, κοίτα τι σου ετοίμασε η στάσα για το φιλόπτωχο. Σταμάτα τώρα και σύμφρα, Μαλία. Δεν τα ετοίμασα καλά μόνη μου, δώσανε κι άλλες. Τα καλά να τα λέμε, γιατί το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Και ποιος το θέλει. Σκάσε εσύ. Τι λες, βρε Αμαλία μου κι εσύ. Κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό, δεν λένε. Μπράβο, Αναστασία. Τώρα θα τηλεφωνήσει την Ίτσα να έρθει να το πάρει. Ελπίζω να το βρει το δρόμο, γιατί έχει και αυτό το πρόβλημα με το μάτι της, πάτερ μου. Ναι, έχει ξανάρθει, όμως μη σε νοιάζει, δεν είναι τυφλή η γυναίκα. Ακόμα. Καλέ, πώς δεν το σκέφτηκα. Τι βρε, Αμαλία μου. Τι θα έλεγες, πάτερ, να αναλάβει η στάσα τον μπάγκο, μιας και τίμασε όλα αυτά τα εργόχειρα. Έλα, βρε, Αμαλία μου, και εσύ, πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Όπως σου ήρθε, Αμαλία, έτσι να σου φύγει, γιατί τον μπάγκο θα τον αναλάβει η Νίτσα. Τώρα που το λέτε. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου να τον αναλάβω. Ενοχλεί όμως εμένα, γιατί θέλω το κεφάλι μου ήσυχο. Καταλάβατε. Κι εγώ που γύρναγα, πόρτα, να τα μαζέψω όλα αυτά. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, Αναστασία. Ποιο γυαλό, καλέ, δεν έχουμε θάλασσα. Εδώ γύρω-γύρω που να είναι. Θα ανταμυθεί στον άλλο κόσμο. Να σου πω, πάτερ, δεν μου το δίνει τώρα τον μπάγκο που το βιάζομαι. Και μετά τα υπόλοιπα. Μην αμαρτάνει, ευλογημένη. Αλλά ξέρω εγώ ποιον εισέργο είναι όλα αυτά. Μην μιλήσει, Αμαλία. Παλικάρι μου, ήρθες. Είπαμε Παρασκευή. Και όταν λέμε, λέμε. Βέβαια, το έχεις πάρει το λιακουρέικο αυτό. Κρατάμε το λόγο μας. Ρε Μανολάκη, τι έγινε, επιχειρηματία? Πολύ καλά, πού να στα λέω. Ας άσε, θα το πεις αργότερα. Τι θα γίνει τώρα, συναυλή, θα τη βγάλουμε? Όχι, όχι, πάμε μέσα. Μανολάκη, τσάτσε. Αντρέα. Το πέτυχα! Τι λες, ρε Σμίνη, αφού το ξέρεις ότι σαν τον καφέ σου κανείς. Κάθε φορά που τον βλέπω γίνεται και πιο όμορφος, ή μου φαίνεται. Σου φαίνεται, μάνα. Έχει δίκιο η μάνα σου. Ομόρφινες. Καλά, άμα το λέει και ο πατέρας. Τι ξέρεις, εγώ δεν λέω πολλά λόγια. Ναι, ναι. Λίγα και καλά. Με την καινούργια σου τη θέση, εντάξει, αγόρι μου. Όλα καλά. Λογικά, σε κανένα μήνα θα την πάρω την προαγωγή. Διευθυντής ολόκληρου τμήματος, Και δεν μου λες, βρε πουλάκι μου. Δεν σου λέει το πουλάκι σου. Το ζαλίσατε το παιδί. Έλα, γόρι μου, να ξεκουραστείς. Που είσαι και από ταξίδι, έλα. Έλα, σε σκεπάσω, έλα, μωρό. Καληνύχτα. Και όνειρα γλυκά. Δεν με ρώτησες αν έκανα την προσευχή μου. Πώς το ξέχασα. Την προσευχή σου. Για να σε ακούσω. Γρήγορα. Αχ, μάλιστα. Για να σε δω. Χριστέ μου. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, μαγνώ το στοματάκι να ακούσεις τι έχω να σου πω που είμαι καλό παιδάκι. Απόψε που θα κοιμηθώ, στείλε τον άγγελό σου να με φυλάει από το κακό που είμαι παιδί δικό σου. Ολόκληρη.
Και να τιμωρήσεις κάθε εχθρό δικό μου και της μαμάς μου. Έτσι. Αυτό εσύ το είχες προσθέσει. Εγώ το είχα προσθέσει. Αλλά με τους καταραμένους τους λιακωραίους και ο Θεός θα συμφωνεί. Ρε μαμά, τι θα γίνει? Δεν καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό τελικά είναι λίγο ανόητο? Αυτό που τελικά είναι λίγο ανόητο, εμένα μου έχει καταστρέψει όλη μου τη ζωή. Στο σχολείο μπροστά μου, λιακουραίοι. Να νομίζουν ότι με τα λεφτά τους μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Στο γάμο μου, μπροστά μου, λιακουραίοι. Να πάρω αυτό που πήρα, γιατί είχαν σκοτώσει τον πατέρα μου. Στην κηδεία του πατέρα σου, μπροστά μου τα συχάματα. Πού να ξέρω ότι αυτός δανείστηκε λεφτά από τους τρεις κατάρατους και παραλίγο να μου το πάρουν το μαγαζί. Μετά. Δεν έχει μετά, μαμά. Τώρα έχει, ξέχνα τα όλα αυτά. Μόνο πόνο μπορούν να φέρουν. Πόνο? Δεν με έχεις δει να πονάω, κοριτσάκι μου. Έχω πονέσει τόσο πολύ που τώρα και στη φωτιά να με ρίξεις τίποτα δεν θα πάθω. Έλα, το γάλα σου. Έλα ρε μαμά, κάθε φορά τα ίδια. Μόνο εδώ πίνω γάλα πριν κοιμηθώ. Δεν με νοιάζει τι κάνεις εκεί. Όταν έρχεσαι εδώ θα πίνεις το γάλα σου. Στο Λονδίνο κάνει κουμάντο η Ελισάβετ, εδώ κάνω κουμάντο εγώ. Οκ. Ίδιος όμως ο παππούς σου είσαι. Φτιστός. Όχι μόνο στη φάτσα. Και στο τσαγανό του μοιάζεις. Βέβαια από μένα πήρες την τρέλα και τα γράμματα. Γιατί μην κοιτάς, οι καταστάσεις. Από τον μπαμπά δεν πήρα τίποτα. Από τον μπαμπά πήρες την έβρωση στομάχου. Ωραία τα μοίρασες. Το τσαγανό του παππού, τη μελέτη από σένα και από τον μπαμπά την έβρωση. Ναι. Βέβαια, από μένα πήρες κι άλλα, δεν το συζητώ. Και όλα καλά, φαντάζομαι. Έλα. Σταμάτα να πειράζεις τη μάνα σου. Άντε, κοιμήσου τώρα. Αύριο στο πανηγύρι θέλω να σε δουν οι τζεβελεκαίοι και να σκάσουνε. Μου κουβαλήσανε και εκείνη την ξεήγκλωτη, την κόρη τους. Και μου τη μοστράρουνε. Ασούργελα. Έλα ρε μαμά. Εγώ για σένα ήρθα. Άστα αυτά. Αυτά όμως κι εγώ, αγόρι μου, είμαστε ένα. Αυτά είναι η αιτία για ό,τι κακό ήρθε στη ζωή μου. Ναι, αλλά τώρα τα χρόνια περάσανε και πρέπει να τα ξεχάσεις. Τίποτα δεν θα ξεχάσω. Μην κοιτάς που την Κυριακή του Πάσχα ψήνουμε αρνιά και γελάμε. Την Πέμπτη κανείς δεν ξέχασε ότι το σταυρώσαν τον Χριστό. Έλα ρε μαμά. Άντε. Κοιμήσου τώρα. Αύριο μεγάλη μέρα. Άντε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Μεγάλη μέρα όντως και ακόμα μεγαλύτερη νύχτα. Η νύχτα της φωτιάς όπως τη λένε. Ανάβουνε παντού φωτιές σαν το Αγιανιό και τρέχουνε, χορεύουνε, χοροπηδάνε. Και όχι τίποτα φωτίτσες με δυο κλαράκια. Όχι. Μεγάλες φωτιές. Τεράστιες. Πού να ξέραν όμως ότι φέτος θα ανάψει η μεγαλύτερη φωτιά από όλες. Είμαι της γερακιναζιός. Είμαι της γερακιναζιός. Είπα και λάλησα. Είμαι της γερακιναζιός. Είμαι της γερακιναζιός. Είπα και λάλησα. Είμαι της γερακιναζιός. Είπε και η λάλησε, αλλά με το κοκοφωνήξι μας παίρνει τα αυτιά, δεν λέει να κάνει κάτι. Άντε καλέ, μια χαρά τραγουδάει ο άνθρωπος. Τι έγινε η Χρυσούλα, γιατί δεν φάνηκε ο Νικόλας, κοιμάται, να ξεκουραστεί που δεν κάνει τίποτα. Να σου πω μαμά, δεν πάτε να δείτε μια βόλτα τα εργόχειρα? Ποια εργόχειρα καλέ, τα περισσότερα εγώ τα έχω μαζέψει. Καλά, πάμε εμείς μια βόλτα τότε. Άντε πουλάκι μου, άντε. Χρυσούλα, μην αργήσετε. Πάμε ολικάκι μου, πάμε. Άντε κορίτσι μου. Την ευλογία σας, πάτερ. Είπα και λάλησα. Ρε, Αντιγόνη. Αντιγόνη, ο ξαδερφός σου τραγουδάει. Δεν θα σηκωθείς να χορέψεις? Γελάσαμε κι απόψε. Μπράβο ρε πατέρα, κεφάκια βλέπω. Έλα, γεια μας. Σταμάτα κι εσύ. Γεια μας και γεια μας, μια νταμιτζάνα έχεις πει. Ότι καλή μάνια, γάλε με, γάλε με. Κοίτα τι καλή, πιο ωραία στην πόλτα είναι. Δεν τη βλέπω, δεν τη βλέπω.
Τι αναστενάζει, παιδί μου, ότι να καμαρώνει. Καμαρώνω, καλά, τι είναι αυτά που λες. Βέβαια, καμαρώνω. Το παιδί μου δεν καμαρώνω. Κοίταξε την αντικαλή που είχε. Αλλά. Μαμά μου, θα το χάσει το πουλάκι μου. Μα τι λόγια είναι αυτά, παιδί μου. Τα λόγια τη πλώρη. Τι να πω, δεν θα μου την κλέψει κανένα μακαρονά. Λες. Λέω, βέβαια λέω. Τέτοια κοπελάρα, κοίταξε την. Για την αρπάξουν εκεί οι Ιταλοί. Μη σου πω ότι κάτι τρέχει. Σοβαρά. Το κορίτσι μου δεν ξέρω εγώ, το παιδί μου δεν ξέρω εγώ. Αυτή τη φορά λάμπει. Θα σου πω κάτι και να μου το θυμηθείς, Αμαλία. Αγαπάει. Ιταλό. Όχι Τούρκο. Τι είναι αυτά που λες και εσύ, μωρέ, Αμαλία. Τι κάνει εκεί, τι κάνει τα ζύα εκεί. Δεν πιστεύω να περάσει από τον πάγκο αυτής της καταραμένης. Τα ζύα! Μανά! Γεια μου! Πάω στη Βόλτα. Έλα βρε αγόρι μου τώρα. Αυτά είναι για τους χωριάτες. Κάτσε κάτω. Επιχειρηματία, σήκω. Άστο το παιδί. Ορίστε, το λέει και ο πατέρας. Άστο το παιδί. Άντε θα πάμε. Τι βιάζεσαι καλή εσύ. Βάζεις καμιά ανάστροφη. Έλα για μας. Πού πας παιδί μου με το ποτήρι. Τι είσαι εσύ βρε παιδάκι μου. Καλά σου λέει και εσένα. Τι είσαι εσύ. Βράει τράβρα να πούλες τίποτα ο πάγκος. Γεια σε τι είμαι και τι δεν είμαι εγώ. Να του πλέτου πλέξω τη φωλιά του. Να του πλέτου πλέξω τη φωλιά του. Με τα κρύτα κρύψω του πουλά του. Το δες, είδες καλέ. Και τα παιδιά τους ακόμα εχθρούς τα κάνανε. Εμένα μου λες. Δεν είδες πως κοιταχτήκανε. Σαν να θέλει να φάει ένας τον άλλον. Βέβαια παιδί μου. Δεν είδα. Αχ, να σου πω. Πάμε να καθίσουμε τα πόδια μου. Ναι, πάμε κι εγώ κουράσα. Άρα, έλα. Πάμε να πούμε τη μαμά. Πίσω σου, πίσω σου. Κοίτα τη φοράει η Γιανούλα. Σαν τον καρνάβαλο είναι. Αλλά τι περιμένεις, την παρά της άλλης δεν είναι. Ο ξάδελφός χώρισε καλέ. Έλα ιδίες. Ακούς και εσύ ότι διαδίδει το τέρας από εκεί. Άκου φωνή όμως. Γεια σου ξάδελφε. Έχει όμορφες λιβάδια πράτες. Ο κόλος πέιλαρι. Όση ώρα θα μας βασανίζει του τουζάς. Μαμά θες. Βολτάρατε, βολτάρατε. Ναι, αλλά η Χρύσα κουράστηκε. Χρύσα κουράστηκε ή άμα δεν είναι ο Νικόλας στη Βόλτα. Κοίτακα, παραπατάει ο γιος της. Μανά, θα τραγουδήσω. Έλα δωράκι μου τώρα. Τι είναι αυτά. Είπα θα τραγουδήσω. Μανολάκι, πήγαινε παρέγγειλε το 40 παλικάρια. Έφυγα. Βρε μη φεύγεις, Μανολάκι. Μαμά τα παιδάκι μου. Βρε πουλάκι μου. Μη δίνουμε δικαιώματα στους βλάχους να τα λένε. Πάω. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Τι έπαθε αυτός. Ρε ζήλ θα γίνουμε. Φίλοι και συγχωριανοί, ο ανιψιός μου, ο Κωνσταντίνος Λιαγκούρης, θέλει να τραγουδήσει. Μπαμπάκια έχουμε για τα αυτιά. Να τον χαίρεσαι. Και μια και τον βλέπουμε πολύ σπάνια, δεν γίνεται να το χαλάσουμε το χατήρι. Τι λέτε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Δεν ξέρω κανένα πιο πανηγυριώτικο, γι' αυτό θα σας πω τα 40 παλικάρια. 40 βρε, τόσα χρόνια τα κλάψατε, δεν σας στάσανε. Άστο αγόρι μου, θες να χορέψουν αυτές το χορό του Ζαλόγκου, βρε. Το αφιερώνω σε δύο γυναίκες. Oh, oh. Στη μάνα μου, μα,
που τη λατρεύω. Αυτή να δεις. Και σε μια άλλη γυναίκα που αποφασίσαμε να περάσουμε μαζί το υπόλοιπο της ζωής μας. Και πριν από ένα μήνα στο Λονδίνο, παντρευτήκαμε. Να ζήσετε βρε, γιατί αυτές θα πεθάνουνε, στο λέω. Στη γυναίκα μου, την Όλγα Τζιβελέκα. Το είπε. Όλα αγάπη μου, για σένα. Πάμε μαέστρο. Πάω κι εγώ παιδιά γιατί... Το τι έγινε, δεν θες να το ξέρεις. Τι γίνεται σε μια μάχη, αυτό. Αν είχαμε θύματα, μα και βέβαια. Πώς θα είδες γιατρέ μου, πες μας. Εντάξει, η πίεση της έχει κατέβει. Λίγες ταχυκαρδίες έχουμε ακόμα. Δηλαδή γιατρέ, θα ζήσει, ε. Σκάσε ρε βλαμμένο, θα ζήσει γιατρέ. Σιγά ρε παρά τη βαράς. Έλα, τράβα το γιατρό έξω και ας βλακίες. Γεια σας, θα περάσω πάλι εδώ. Στο καλό γιατρέ, ευχαριστούμε. Τι συμφορά, Θεέ μου, τι συμφορά. Ποιος θα μου το έλεγε. Ο γιος μου με την κόρη της Τζεβελέκα. Αχ, δεν θα την βγάλει καθαρή να μου το θυμηθείς. Η δικιά μας βλέπεις δεν είναι ανέστητη σαν την άλλη. Μωρέ, ούτε κι άλλη ήταν ανέστητη. Ζούσε κι αυτή το δράμα της. Όσο για τον γιατρό, δεν τον προλαβαίναμε. Από το ένα σπίτι στο άλλο ήταν. Γιατρέ! Τα ίδια μαλλιά. Δεν υπάρχει κίνδυνος μένα, αλλά θέλει προσοχή. Της έδωσα τώρα ένα δυνατό ηρεμιστικό. Την κατάρα μου! Που δεν την έπιασε και πολύ. Αχ, θα σε ξαναφωνάξουμε γιατρέ, το είδα εγώ το όνειρο. Μη στενοχωρήσετε, όποτε με χρειαστείτε εδώ είναι. Στο καλό να πάτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλά. Τι θα κάνουμε τώρα, μου λες? Άσε με ρε Αμαλία κι εσύ. Έβαλες στον μπακάλικο το χαρτί. Απ' τα ξημερώματα θες να με σφάξει. Αχ.
κανείς άλλος. Εσύ! Γιατί φταίω εγώ πάλι, Χριστιανή μου! Ρωτάς κιόλας! Ρωτάς! Ρωτάει! Ποιος ήθελε βρεχαμένα να πάει να σπουδάσει στο Λονδίνο, ποιος! Εσύ! Ναι, εγώ! Γιατί τόσα χρόνια με τον Πασόκ η παιδεία ήταν άλλα αντί άλλων. Πού τον έστειλα δηλαδή, στο Μεσολόγγι, στα Τεία Λυγίας! Με τότε! Σταμάτα πια! Σταμάτα! Έτοιμη την έχεις την απάντηση! Έλα, Τιγόνη μου, έλα! Ο γιατρός ημερεμία! Α, εντάξει τότε! Αφού το είπε, θέλαμε να χαζέψουμε το ηλιοβασίλεμα, πίνοντας ένα μπλάντι μέρι. Μα τι λες κι εσύ! Μην ζητώνεσαι! Τίποτα! Θα σκοτωθώ! Αφού ήταν! Θα σκοτωθώ! Μη κύριε Τιγόνη που κάνεις έτσι και μου σπαράζεις την καρδιά! Μόνο αυτό το παιδί με νιώθει. Τ' ακούτε! Το κοράκι! Σε σένα θα τα αφήσω όλα! Στο λέω! Σταμάτα να συγχύζεσαι, θα πάθεις τίποτα. Θα πάθω. Τι άλλο θα πάθω δηλαδή, που μπροστά στην κατεμιά μου ο Μητσοτάκης είναι ο τυχερός του Λαχείου. Το ξέρεις τώρα τον Κωνσταντίνο. Μην το ξαναπείς αυτό το όνομα εδώ μέσα, γιατί πριν πεθάνω θα σκοτώσω και σένα. Όχι, όχι Αντιγόνη, μη λες τέτοια. Παιδί σου είναι. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι παιδί μου. Δεν είναι παιδί μου, δεν θέλω να την ξαναδώ στα μάτια. Βρε, στάσα μου. Όχι, είπα. Ένα παιδί έχω εγώ μόνο. Αυτό. Αυτό είναι το παιδί μου. Η Χρύσα. Αυτή είναι η κόρη μου. Μα ανάσε τις αηδίες. Κανένα δεν έχω. Δεν έχω κανένα. Κανένα παιδί. Μόνη μου γεννήθηκε. Μόνη μου φύτρωσα στη γη και εκεί θα πεθάνω. Σαν την Αστέρα. Σκάσε και δεν τη βλέπεις. Αλλά πριν πεθάνω θα την πνίξω. Που εκεί μέσα θα μείνει κλεισμένη μέχρι να σκάσει. Θα τη κόψεις και το οξυγόνο. Σκάσε μου. Ο γιατρός είπε όταν συνέλθεις. Δηλαδή ποτέ. Αυτό μου λες τώρα. Ποτέ δηλαδή μου λες. Δεν πρόκειται να συνέλθω ποτέ, δεν με βλέπεις. Αχ Παναγία μου. Πού την είχες τόση πίκρα κρυμμένη και μου τη φανέρωσες. Πού την είχες. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Ανάθεμα το Λονδίνο. Ανάθεμα το Λονδίνο και τα καλά του. Καλά πώς βρέθηκε στο Λονδίνο. Στην Ιταλία δεν την είχα στείλει την καταραμένη. Πέρσι το Γενάρη δεν πήγε για τα σεμινάρια. Εσύ της έδωσες τα λεφτά, το ξέχασες. Εγώ. Εγώ την πλήρωσα. Την οχιά τη φαρμακερή για να έρθει να μεταγκώσει. Θα τη σφάξω. Μη στάσε μου αμαρτία είναι, δεν κάνει. Γιατί είπαμε μου είναι αμαρτία, ε! Και εκείνη η αρχαία που τα άσφαξε, την κάνανε έρχο και πάμε και την βλέπουμε στην επίδαυρο. Θα τον σφάξω! Τροπή, Αντιγόνη. Τροπή, τι είναι αυτά που λες. Είναι καιρός πια αυτό το μίσος που δηλητηριάζει τη ζωή σας να σταματήσει. Αυτά τα δύο παιδιά. Τα τέρατα, όχι τα παιδιά. Αγαπηθήκανε. Τι να κάνουμε τώρα, ο έρωτας είναι τυφλός. Πώς να πάνε και μουγκός. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Νομίζω πως θα τρελαθώ. Φρε Χριστιανή μου, δες το και από την άλλη πλευρά. Γιατί υπάρχει άλλη πλευρά. Τι μου λες τώρα, παπά μου, τρελαμένη γυναίκα. Μία πλευρά υπάρχει. Το σκοτώνω και αυτοκτονώ. Α, και θα κάνω και μια δωρεά στην εκκλησία για την ψυχή μου. Με αυτά που λες, η ψυχή σου δεν σώζεται με καμία δωρεά. Ωραία. Δεν θα κάνω δωρεά. Καλύτερα. Θα τα πάρει όλο μόνο λάξη, με καταλαβαίνω. Σταμάτα. Σταμάτα. Τι είναι αυτά που λες. Έλεος πια. Τίποτα δεν σας κάνει καλά εσάς. Τίποτα. Έχω οργιστεί ο Νιονύσος. Να τον πατήσεις τον όρκο σου. Ωραία, μπράβο. Ωραίος παπάς εσύ. Να σε στείλουμε και σε άλλες επαρχίες. Ακούστε, κυρία μου, λες να πατήσω τον όρκο μου. Στο λέω γιατί αυτή είναι όρκη του Σατανά. Έτσι κι αλλιώς, μας πήρε που μας πήρε ο διάολος. Έλα, έλα γρήγορα. Βρεστάσα μου. Φοβάμαι! Αν είναι να μου λες τις βλακίες τώρα, άντε στο καλό, θα φέρω τη Βασιλική. Κοίτα, μην νομίζεις ό,τι θυμάμαι κι εγώ από τη γιαγιά μου. Έφερες το εσόρουχο. Το έφερα το εσόρουχο. Να το εσόρουχο, να και τρίχες από τα μαλλιά της. Καλέ, 5-6 τρίχες είπαμε, τι τις θέλουμε τόσες. Τόσες μου μείνανε, την ξεμάλιασα χτες. Έχω εγώ να κάνω μάγια σε όλο το χωριό. Μην τα λες μαγιά, φοβάμαι. Καλά, εντάξει. Θα τα λέω πούντο-πούντο το δαχτυλίδι. Τελείωνε, μωρή. Τι με βάζεις και κάνω. Δεν θα κάνουμε κακό. Μόνο να διαλύσουμε τη σχέση θέλουμε. Κοίτα, μην νομίζεις και τα ξόρκια ένα 72% επιτυχία έχουν. Επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό που σου λέω. Θα μου λες τώρα αυτές τις αναλύσεις και τις βλακίες, τελείωνε μωρή. Λοιπόν, πρέπει να τα ρίξουμε όλα στο πιάτο μαζί με το κρασί το κόκκινο και να βάλουμε το εσόρουχο κάτω από μια άσπρη πετρούλα με δυόσμο. Μοσχοκάριδο δεν είπες. Μοσχοκάριδο, παιδί μου, είναι να κάνει αγόρι γκαστριά. Εντάξει, δυόσμο. Άλλο τι. Θέλουμε ακόμα λίγο λιβάνι και να τα διαβάσουμε όλα μαζί το βράδυ μόλις λαλήσει ο πετινός. Πώς θα λαλήσει μωρή το βράδυ ο πετινός. Ε? Έξυπνος και ξερός. Θυμάσαι τίποτα, μωρή. Τι να σου πω, βρε στάσα μου, έτσι νομίζω. Α, στα κομμάτια μου. Εγώ φταίω που κάθομαι και σ' ακούω χαζοβιόλα. Άκου να σου πω, εσύ με βάζεις και τα κάνω αυτά. Εγώ τα σχέρω με τα μάγια. Να το πούμε στο Χαρδαβέλα, να σε καλέσει την εκπομπή του. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν είμαι σίγουρη για το δυόσμο. Μπορεί να είμαι και κανένα. Σε παρακαλώ, Χρύσα μου, σε παρακαλώ. Είσαι τρελή, παιδί μου. Εδώ με το ζόρι σου άνοιξα τα φύγω κιόλα. Στα γρήγορα, θα πας και θα έρθεις, δεν θα σε καταλάβει. Μα μπορεί να μπει από στιγμή σε στιγμή. Άμα μπει,
Θα τη πω ότι ήρθε μια πελάτησά σου. Oh, και είπα δεν πάω να πετάξω δυο αντάδια στην πελάτησα και να αφήσω την Όλγα να φύγει. Μα δεν θα φύγω. Θα του πεις ότι θα συναντηθούμε στο εκκλησάκι του Αϊ Νικόλα και εγώ θα φύγω αργότερα. Βρε, θα με σουβλήσει έτσι και το μάθει. Δεν θα το μάθει. Όταν γυρίσει και με κλειδώσει πάλι με στο δωμάτιο, εγώ θα φύγω από το παράθυρο. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, αδελφούλα. Έτσι και με καταλάβει, κακομοίρα μου, θα σε σπάξω εγώ. Κανόνισε. Στο Αϊ Γιώργιο το εκκλησάκι είπε. Του Αϊ Νικόλα. Πάω, σε εκτιμάω, αλλά κόφτω! Μα βρε πουλάκι μου, τι είναι η πολιτική γάμη, τίποτα, στο λεπτό χαλάνε! Γι' αυτό θα κάνουμε τώρα και το θρησκευτικό, να δέσουμε, να μην χαλάσουμε. Μα βρε αγοράκι μου, το σκέφτηκες καλά. Εντάξει, εντάξει, δεν λέω. Μπορεί να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και να γίνει το κακό. Αλλά ήταν ανάγκη να παντρευτείς! Ισμήνη! Βρε τη μάνα σου, δεν τη σκέφτεσαι! Το λέω για τελευταία φορά. Αυτός ο γάμος θα γίνει που να χτυπιέται κάτω η μάνα μου. Αυτή τη φορά δεν θα τη περάσει. Κωνσταντίνε! Τι έπαθες καλέ! Κωνσταντίνος είναι μάνα. Άμα σας στράψω καμία, σου πω εγώ πως με λένε. Θέλω κάτι τον Κωνσταντίνο. Έλα λέγε. Μόνο τον θέλω. Κανόνισε. Άσε μας λίγο ρε Ισμήνη. Μπα, μυστήρια γίνεσαι. Καλά. Λέγε ρε, τι έγινε. Κοίτα Κωνσταντίνε, εγώ τη μάνα σου την έχω πιο πάνω και από τη δικιά μου, εντάξει. Καλά κάνεις. Και. Όχι, εμένα μου άνοιξε και το σούπερ μίνι μάρκετ να έχω κι εγώ μια δουλειά, να βρω ένα κορίτσι, μην μείνω και μαγκούφι. Ναι, χαίρα και μέσκασες. Εγώ για σένα και όχι για την άλλη που. Μανολάκι, θα φας φαλιάρα, κανόνισε. Ήρθε η αδερφή της και είπε σε μισή ώρα να βρεθείτε στο κλειστάκι του Αϊ Νικόλα. Γιατί λέει η μάνα της, πήρε το κινητό και έβγαλε και το σταθερό από την πρίζα και το άκουψε. Επιχειρηματία μου! Να σε φιλήσω, ρε! Μα. Να πας έξω από το χωριό! Μη σε δει κανένα μάτι! Λέγε μωρή! Όχι! Λέγε μωρή! Όχι! Πού πήγε μωρή! Λέγε μωρή που πήγε! Λέγε μωρή που πήγε! Λέγε που πήγε! Είσαι τρελή ρε μάνα, δεν ξέρω τίποτα! Όχι τρελή, θεότρελη είμαι, λέγε! Σου είπα, δεν ξέρω. Για μια στιγμή μου λέγω πήγα μόνο στην κουζίνα. Στην κουζίνα πήγες μωρή, τι να παρακαλείς στην κουζίνα! Χρόνια σε παρακαλάμε να πλύνεις ένα πιόντο και δεν πας, τώρα πήγες στην κουζίνα! Δεν πήγα για θασίνο βρε μωμό, να πιω λίγο νερό και πήγα μονάχα και μέχρι να γυρίσω. Είσαι και αντάλαβη μωρή, ούτε ένα ψέμα δεν ξέρεις να πεις. Αλήθεια λέω. Αλήθεια λες. Ναι. Λες αλήθεια. Ναι. Λες την αλήθεια. Ναι. Ωραία λοιπόν και εγώ πάω. Πού πας? Πάω στη μάνα του Νικόλα την Κούτσαυλη να δει πόσο τρελή είναι. Όχι, σωστά, σωστά σου πω. Στο εκκλησάκι του Αϊ Νικόλα πήγε να τον συναντήσει. Είσαι και ρουφιάνα. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Μωρό μου, σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε από εδώ, δεν αντέχω άλλο. Μακριά, μακριά σου, πιο μακριά γίνεται. Πού πιο μακριά να πας, πού πιο μακριά. Στην Ιταλία σε έστειλε και πάλι μπροστά μας βρέθηκες. Μαμά. Μαμούνια, μην με ξαναπείς μαμά. Για σένα πέθανα, τα ακούς, δεν έχεις μάνα πια. Σταμάτα πια, σαν μικρό παιδί κάνεις. Και εσύ που σαν μεγάλο παιδί σε είδαμε τι κάνεις με το τσουλάκι από εδώ. Μανά, πρόσεχε γιατί. Μπορεί! Μπορεί, συγχαμένη, είχε εσύ στο χώρο, τα ήξερε όλα! Μαμά! Ναι, τα ήξερα και στα άκρυβα. Για να τη λήξουμε την κόρη σου να πένταρη. Τη βλάχα! Γιατί μπορεί και όσα εσύ από πού είσαι, από την πρωτεύουσα! Μαμά! Μαμούλια! Μην με ξαναπεί, μαμά! Για σένα πέθανα! Δεν έχει μάνα πια, τα ακούς! Καλά κασέτα έχουνε. Κοιτάξτε! Κόσμο! Κοιτάξτε! Κοιτάξτε! Ελάτε να καμπανώσω το ζευγάρι! Ο εγγονός του κλέφτη! Με την εγγονή του φωνιά! Όχι, όχι, όχι! Φωνιά στο δικό σου! Αλλά τώρα! Τώρα θα γίνω κι εγώ! Θα σκοτώσω αυτή! Την κόρη μου, το τέρας! Που εγώ τη έσταλα ό,τι είχα και δεν είχα για να γίνει άνθρωπος! Και αυτή γύριζε πίσω! Ήρθα! Ε, βέβαια! Του σκοτώ
όμως έχετε ψωμοτήρι στο σόι σας! Σταματήστε πια! Έχετε γίνει ρεζίλη! Όχι, αγάπη μου! Η μάνα σου ήταν ρεζίλη από τότε που γεννήθηκε! Δεν περίμενε σένα, χαϊδεύτε! Μανά, το παράκανε! Σκάστε τα στο σκαλιά, έλα μόνο σένα! Παρακαλώ, πάμε να φύγουμε, έλα! Ναι, ναι, πάρτε την! Είναι η ώρα να την κλείσετε στο άσυλο! Την τζατζόγρια! Τζατζόγρια είσαι σίγουρη! Πειράγχα στο Αμαζονίου! Έλα, έλα, πάμε σπίτι, πάμε σπίτι! Εσύ να μην ξαναπατήσει σπίτι! Γαϊδούρι! Βέβαια, γιατί κι αυτό από κάπου θα το έχετε φάει! Καλά, Χρύσα, τράβω την, πάμε να φύγουμε! Κάτσε εσύ! Κάτσε εσύ! Τράβω την! Γιατί έτσι κι αλλιώς όλο το χωριό την έχει τραβήξει! Α! Εσύ μιλάς μόνη! Που οι παπές σου έχουν φτάσει! Μέχρι την όλη τη γαρνιδία! Εγώ, αύριο μου, Χρύσα! Ή εσύ! Που όλο το χωριό σου έχει μάθει και από την καλή και από την ανάποδη! Αυτό είπες! Αυτό είπες! Κάτσε εσύ! Καλή! Μαμά! Μαμά! Αυτά που λες, πάτερ. Αλλά φαντάζομαι θα τα ξέρεις. Τα ξέρω, τέκνα μου. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά. Ας είναι τουλάχιστον η τελευταία. Από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Με το άλλο παπά μου, εντάξει. Για το γάμο. Ε, τι παπά μου, για τις εκλογές. Με τα τυπικά, εντάξει. Με αυτές τις δύο τι θα κάνουμε. Ελπίζω ότι κάτι θα γίνει στο τέλος. Ο Θεός να δώσει. Φοβάσαι ότι... Όχι, Λεβέντη μου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί ξέρω ότι η αγάπη στο τέλος πάντα νικάει. Αγάπες και κουραφέξελα. Μορ, τι μας λες. Ας δει μια άλλη κοπέλα και σου λέω. Μα τι είναι αυτά που λες, Χριστιανή μου. Παντρεμένος άνθρωπος είμαι. Αυτό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Δεν πας καλά. Γιατί, δεν υπάρχουν διαζύγια. Ο κόσμος χωρίζει. Δεν όλοι όπως εγώ, κορόιδα. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα. Τίποτα. Θα τον χωρίσουμε και θα τον βρούμε νύφη. Από πού? Από το Ζαΐρ. Τι από πού, από εδώ. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Πρώτη φορά ακούω προξενιά σε παντρεμένο. Μην την ξανακούσω αυτή τη λέξη. Αυτός ο γάμος ήσαν να μην έγινε ποτέ. Και τώρα που είπα γάμος, η κούλα του Παναγιώτη, που η αδερφή της παντρεύτηκε τον Ιούνι. Τι η κούλα? Μια χαρά κοπέλα είναι η κούλα για τον Κωνσταντίνο μας. Μια χαρά κοπέλα. 1 και 10 με τα χέρια στην ανάταση. Και η Πέγγιζ είναι κοντή είναι. Και είδες σου ξεκάνει. Δεν μου λες, αγάπη μου. Νύφη ψάχνεις ή μαρκίζα για μαγαζί? Ήρικα της Δήμητρας του Αποστόλη, που μένει πίσω από το Δημαρχείο, που αδερφός ήταν λιποτάκτης. Άσκασε, καταλάβαμε, Ήρικα. Πώς ήρθε αυτό τώρα, ρε Μανολάκη? Γιατί, τώρα που το σκέφτομαι, μια χαρά κοπέλα είναι η Ήρικα. Με το σπιτάκι της, τη δουλίτσα της, με τα 300 της σκυλά. Δεν μου λες, εσύ τώρα με μένα είσαι με το θεριό? Εγώ είμαι με το δίκιο. Α, δεν κανόνισε. Γιατί δεν σε πληρώνει το δίκιο? Εγώ σε πληρώνω. Α! Τι είναι, κύριε Αντιγόνη? Πώς την είναι την ξαδέρφη του Κόλια? Η Κυριακούλα, καλέ. Όχι η Κυριακούλα, καλέ. Αμέσως η έξυπνη, η κόρη της. Ζήκα! Ζήκα το έκανα από Ζενοβία. Αυτή. Τι αυτή? Αυτή πώς είναι? Έγκυος στον τέταρτο. Παντρεύτηκε. Τη χάσαμε και τη Ζήκα. Η κόρη του Δημάρχου. Όχι του Λουνού. Του Λουνού. Που είχε πάει στη Ρουμανία να σπουδάσει. Αυτή στη Ρουμανία είναι ακόμα. Και τι πειράζει, στη Ρουμανία, στη Ρουμανία. Μια χαρά άνθρωποι είναι οι Ρουμάνοι. Θα μάθει και τα ρουμάνικα. Που καημό το είχα. Ναι, αλλά τώρα που το σκέφτομαι, πέρσι το καλοκαίρι που είχε έρθει, είχε να ταραβέρει με το γιο του Δημάρχου. Όχι το Ρουνού, το Τενού. Σκάρτη μαζί είχε και η Ρουμάνα. Αντί να τι βγάλει όλε τι κάρτε, δεν μα λε και σημεία. Τι να σου πω, καλή μου, τι να σου πω. Αντί να κοιτάξει να βάλει μυαλό, προξενιά κάνει. Ναι. Μου να μου μείνει το μυαλό. Φρόντισε και ο γιο να με τρελάνετε. Αλλά πού θα μου πάει? Θα τη βρω εγώ την άκρη. Δεν θα με τρελάνετε εσείς, εγώ θα σας τρελάνω. Σταμάτα πια, βρε Στάσια μου, θα πάθεις τίποτα. Άσε με μένα. Τι θα κάνουμε, λέγε. Τι να πω κι εγώ. Τι να πεις εσύ, τι να πω κι εγώ. Να τη σκοτώσω. Να πάω να κάψω το σπίτι της Αλληνής, να βάλω καμιά βόμβα στο Δημαρχείο. Τι να κάνω, Παναγία μου. Πρώτα απ' όλα ηρέμησε για την υγεία σου. Γιατί, για να πάθω τίποτα θα στεναχωρηθεί κανείς? Εδώ το ίδιο μου το παιδί, το σπλάχνο μου που το γέρισε και δεν με πονάει. Που την καμάρωνα, η ηλίθεια. Βρε Στάσια μου, λέει, έλεγα μήπως. Μην το πεις, κανόνισε. Μα βρε στα... Σταμάτα. Αυτός ο γάμος πρέπει να διαλυθεί. Γιατί δεν είναι μόνο το μίσος μου για την άλλη. Αμαλία. Υπάρχει κάτι άλλο πιο σοβαρό. Τι είναι αυτό, παιδί μου, με τρομάζεις? Κάτσε. Έκατσες. Τον Ισίδωρο το θυμάσαι? Τον Ισίδωρο, το ψηλό. Τον Ισίδωρο, ρε Αμαλία. Τον καθηγητή της φυσικής στο γυμνάσιο. Τον Ισίδωρο, τι? Τον άντρα μου τον ήξερες.
Είτε παντρεύτηκε εμένα, είτε το τίποτα, το ένα και το αυτό. Γιατί για το τίποτα μίλησε. Αλλά χωρέμα λίμουνα νέα γυναίκα τότε. Και η γυναίκα θέλει και το γενέθλιο. Και τη γιορτή της. Και να χάνει θέλει. Αλλά εγώ δεν είχα τίποτα. Γιατί από το τίποτα... Και τότε, μαλλί έκανα τον μπαμ. Εμφανίστηκε ο Ισίδωρος. Ισίδωρος ψηλός, λαμπερός, σαν το στάρ του Χόλιγκουντ. Και εγώ νέα γυναίκα. Και το σημαντικότερο, Ισίδωρος ξένος. Όχι ο Κωστάκης της Αποστόλαινας. Όχι. Ξένος. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Άκουγε η καημένη Αμαλία και προσπαθούσε να καταλάβει. Τι να καταλάβει, παιδιά. Ο έρωτας της Τάσας την μπέρδεψε πάρα πολύ. Είχε πάρει κάτι ταυτή της, αλλά νόμιζε ότι είναι κακίες της Αλμής για τη φίλη της. Πού να φανταστεί ότι ο Ισίδωρος, καθηγητής στο γυμνάσιο, ήταν η κεραστής της Τάσας. Της παντρεμένης Τάσας, για να εξηγούμαστε, ε. Τι, πώς τέλειωσε αυτός ο έρωτας? Ό,τι και να συνέβαινε σε αυτή τη γυναίκα, ήταν επεισοδιακό. Τι είναι, βρε μωρό μου? Απ' την ώρα που ήρθαμε εδώ δεν έχεις πει κουβέντα. Στάσα, είναι κάτι που πρέπει να σου πω. Μην με τρομάζεις. Θες να χωρίσουμε? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Τι είναι? Ξέρω ότι αυτό που θα σου πω θα σε στεναχωρήσει. Δεν με νοιάζει, αγάπη μου. Πες το και σε με στεναχωρήσει, δεν με νοιάζει. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου, αλλά πριν είχα μια σχέση που δεν έχει τελειώσει ακόμη. Τι θες να μου πεις? Ότι έχεις σχέση με μια άλλη γυναίκα? Ναι, αλλά... Τι αλλά? Τι αλλά, ποια είναι? Την ξέρω. Είναι από εδώ, από τα μέρη μας. Μίλα μου, ποια είναι? Η Αντιγόνη Γιακούρη. Κακήλ κακός τον έδιωξε εκείνο το βράδυ τον Ισίδωρο. Α, όλα μπορούσε να τα ανοιχτεί, αλλά όχι κι αυτό. Να έχει τον ίδιο γκόμενο με την Αντιγόνη. Με ποια την Αντιγόνη? Ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί όμως δεν ήθελε αυτό το γάμα? Και τι σχέση έχει ο Ισίδωρος με αυτό? Μπαίνεις, καλέ. Και δεν το ξαναείδες από τότε? Ποτέ. Πόνεσα, χτυπήθηκα, αλλά... Αλλά... Αμαλία, τότε ήμουνα έγκυος. Στο Ολγάκι. Και δεν ξέρω αν το παιδί είναι του άντρα μου ή... Του Ισίδωρο! Ακριβώς. Και αν είναι του Ισίδωρο, μπορεί να... Που ξέρω, αν αυτή τη σκύλα στο παιδί δεν είναι και αυτό του Ισίδωρο. Και τότε τα παιδιά θα είναι... Αδέρφια! Χριστός και Παναγία! Ημέρα αποκαλύψεων και η σημερινή. Άνοιξαν και οι δύο το στόμα τους και όποιον πάρει μπόρα. Άκουγε και η καημένη η Σμήνη και είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί άλλο είναι, ρε παιδιά, να ακούσεις μια σπόντα, ένα καρφί και άλλο να σου έρχεται κατά κέφαλα η βαριοπούλα. Από το δάσκαλο στον καθηγητή δηλαδή. Ναι, ναι. Μην ξεφύγω το παιδαγωγικό σύστημα εγώ. Για συνέχα. Κόντευα να τρελαθώ. Τι έρωτας ήταν κι αυτός. Γιατί πριν τον Ισίδωρο να βραδιάζει και να έχω ένα πλάκωμα στην ψυχή. Έκλεινα και άνοιγα τα μάτια μου χωρίς κανένα σκοπό. Και εκεί πάνω ήρθε ο Ισίδωρος. Και έγιναν όλα. Μέρες γεμάτες πάθος. Μη μας δούνε, μη μας ακούσουν, μη μας καταλάβουν. Και δεν σας κατάλαβε κανείς? Όχι, όχι, κανείς, κανείς. Τώρα διάφορα σχόλια γινόντουσαν. Όλο μπαινόβγαινε στο σπίτι. Αλλά δάσκαλος ο Ανδρέας, καθηγητής αυτός, λογικό. Να λένε, λέγανε. Να μας καταλάβουν όμως, όχι. Ούτε η Αντιγόνη όμως κατάλαβε τον Ισίδωρο, έτσι. Γιατί σου λέει τέτοια αγάπη και να την τεινάξει έτσι στον αέρα. Τον άκουγε να της μιλάει για τη Στάσα και κόντευε να τρελαθεί. Φύγε. Φύγε, μ' ακούς? Φύγε τώρα, φύγε, φύγε. Αγάπη μου, άκουσε με. Μην την ξαναπείς αυτή τη λέξη. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Φύγε! Προσπάθησε να καταλάβεις. Δεν θέλω να καταλάβω. Αν καταλάβω τότε πρέπει να σε σκοτώσω. Μπρος, φύγε, φύγε! Θα το μετανιώσεις. Τώρα το μετανιώνω. Όσο περισσότερο σ' ακούν, τόσο πιο πολύ μετανιώνω.
έφυγε. Έφυγε και από τη μια και από την άλλη. Και έτσι γυναίκες μόνες. Που ήταν και παραμείναν μόνες. Και η βαριά καρδιά ήθελε να ξαλαφρώσει. Η Ισμήνη ήταν ο άνθρωπός της. Ήξερε που να τα πει. Πονούσε την κυρά της. Τ' άκουγε και πονούσε. Για πολύ καιρό μετά πήγαινα στο ρυπωμένο σπίτι. Καθόμουν εκεί με τις ώρες. Έριχνα και ένα κλάμα. Και άντε πάλι στη μονότονη ζωή μου. Αχ, βρε Αντιγόνη μου. Μετά αναθάρισα πάλι. Γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος μου. Το πουλάκι μου. Το πουλάκι σου. Το πουλάκι μου. Και πιανού άλλο το πουλάκι να λες. Τι λες, Χριστιανή μου. Ξέρω εγώ τι λέω. Όταν χώρισα με τον Ισίδωρο, ήμουν ήδη έγκυος. Και έτσι όπως τα κακάνει, ανάθεμα κι αν ήξερα ποιος ήταν ο πατέρας. Μαζί με μένα, τότε, αν θυμάσαι καλά, ήταν έγκυος τη μικρή της και η άλλη. Ποιος μου λέει εμένα, ότι η κόρη της δεν είναι και αυτή του Ισίδωρου. Και τώρα δηλαδή, τα παιδιά μπορεί να είναι... Αυτό ακριβώς. Αδέρφια. Πώς σου δεν τρέπεσαι, μωρή γαϊδούρα! Τι φτύνεις, ρε μάνα! Και καλά, τι περίμενα, να ακούς εσύ εμένα, τη μάνα σου! Αν η μάνα μου είχε δίκιο, θα της το έλεγα πρώτη εγώ, αλλά τώρα... Τώρα και ξερός! Μωρή, δεν βλέπεις ότι εδώ μπροστά στα μάτια μας γίνεται ένα έγκλημα? Το ότι αγάπησα είναι έγκλημα! Και εσύ, βρε ηλίθεια! Ολόκληρη η Ιταλία δεν μπορούσε να βρεις έναν! Εγώ όταν είχα έρθει στην Ιταλία, όλη η Ιταλία κούκλη ήταν! Ένας, μωρή, δε σου γυάλισε! Στην Ιταλία πήγα για να σπουδάσω, όχι για να βρω γαμπρό! Και στην Αγγλία πήγες για να βρεις γαμπρό και πέτυχε! Έτυχε! Έτυχε και ξερός! Που τι μου είχε, Παναγία μου, Παναγία μου! Το λαχείο έτυχε πάνω στο κεφάλι μου και εσύ, μωρή. Αφού ήταν όταν ερωτευτείς, δεν μπορούσες να το κάνεις εδώ να γλιτώσουμε τα έξοδα. Έπρεπε να οργώσεις όλη την Ευρώπη! Ξέρεις γιατί τα λες αυτά? Γιατί δεν αγάπησες ποτέ σου, ούτε τον μπαμπά μου τον αγάπησες. Κάσε μη σου αστράψω κανένα χαστούκι και θα δεις ποιον αγάπησα και ποιον ξαγάπησα. Σταμάτα και εσύ, ρε Όλγα, ηρεμήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει? Θα χωρίσει και όλα θα είναι μια χαρά. Α, γελάσαμε και πάλι. Ο Κωνσταντίνος είναι άντρας μου και αυτό να τον πάρεις απόφαση. Και εσύ να πάρεις απόφαση. Ότι δεν έχεις ούτε μάνα, ούτε σπίτι. Τα μπογαλάκια σου και δρόμο! Κάτσε ρε μάνα να το σκεφτούμε! Να σκεφτούμε καλέ. Μήπως πρέπει να τη βρω και τον κουμπάρο! Τον έχουμε τον κουμπάρο. Είναι ο ίδιος που μας πάντρεψε στο Λονδίνο. Ναι! Και τον πήρατε και για κάμα στο χωριό! Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που διδάσκει σε ένα ελληνικό γυμνάσιο. Ναι. Ήταν κάποτε διορισμένος και εδώ. Ναι, ποιος? Ο κύριος Ισίδωρος Ιακωβίδης. Ποιος? Ποιος είπες? Χριστέ μου! Μονομάκι! Φέρε λίγο νερό! Αμέσως! Καλά, από όλα όσα είπα, το ότι θα γίνει κουμπάρος ο κύριος Ισίδωρος την πείραξε. Πώς, παλικάρι μου! Ο κουμπάρος είναι πολύ σημαντικό πράγμα! Λένε πως είναι πνευματικός πατέρας! Σκάσε κι εσύ, πνευματικός πατέρας! Συνέρχεται. Αντιγόνη, Αντιγόνη μου! Δεν πάει άλλο. Πεθαίνω. Τώρα πεθαίνω. Γρήγορα να αλλάξει τη διαθήκη. Φέρτε χαρτί. Αμέσως. Έλα, μαύρα χεζοβιόλια, αμέσως. Μπορείς για μια φορά στη ζωή σου να φερθείς σαν μάνα και όχι σαν μωρό. Να το, τ' άκουσα κι αυτό. Ακούσεις, Μίνι, δεν ήμουν καλή μάνα. Η καλύτερη ήσουν, αλλά. Δεν τα αλλάζεις τώρα. Βρε, αγόρι μου, αυτόν τον Ισίδωρο πού βρήκες το και τον πέτυχε στο Λονδίνο? Τον είχανε προσφορά στο σούπερ μάρκετ. Σου είπα, ρε πατέρα, στο Λονδίνο. Να το πάλι μπροστά μου το Λονδίνο. Φωτιά θα δω και θα το κάψω. Από μια παρέα Ελλήνων. Α, και το έλεγα. Να μην κάνει παρέα με Έλληνες, να τα τώρα. Σόπα, μίλαση. Μου είπε και ότι γνωρίζεστε. Το θεώρησε ευκαιρία. Τα ακούσεις, Μίνι? Το θεώρησε ευκαιρία. Η Όλγα συμφωνεί. Μπορεί τι λες, σκασίλα μας. Με την Όλγα, έχουμε ίδιες απόψεις, είμαστε ίδιοι. Ακούσεις, Μίνι, είναι οι ίδιοι. Τι να σου πω, βρε αγόρι μου. Να ζήσουμε να μας πεις, ρε πατέρα. Φτάνουνε πια αυτές οι γελοιότητες. Αυτά που κάνεις είναι γελοιότητες. Αν δεν φταίει κανείς άλλος, εγώ φταίω. Που λέγα ότι οι Αγγλίδες είναι κρυόπλαστες. Ας μου έφερε θέα μου μια κρυόπλαστη και θα τη ζέστανα εγώ. Λυπάμαι πάρα πολύ, σου έφερα Ελληνίδα και μάλιστα την καλύτερη. Ακούσεις, Μίνι, την καλύτερη. Ναι, την καλύτερη. Και άσε πια τα σοου και τις λιποθυμίες, γιατί είναι πια γυναίκα μου. Ακούσεις, Μίνι, είναι γυναίκα του. Ελίσαξες πια, τα ακούς και τα ακούς, τα ακούω. Α, άκουτα. Τι να πω. Και νόμιζα πως εγώ τα είχα κάνει κουλουβάχατα με τον Νικόλα. Είσαι καλά? Μπροστά στα δικά μου, τα δικά σου με τον Νικόλα, θα τους φαίνονται ιδανικός έρωτας. Κοίτα να δεις. Όλο ατυχίες, ρε γαμώτο. Έλα ρε, τι είναι αυτά, κουτό. Όλα θα γίνουνε. Το θέμα είναι αφού γίνουν, τι θα γίνει. Γιατί εγώ, Χρύσα, είμαι αποφασισμένη, στο λέω. Τον Κωνσταντίνο τον αγαπάω και με αγαπάει κι αυτός. Και αν η μάνα λογικευτεί, ίσως επιτέλους να καταλάβει ότι είναι ευκαιρία να σταματήσει όλος αυτός ο παραλογισμός.
που μας πήραν το χωράφι, που μας πήγαν στα δικαστήρια, που μας πέθανε, που μας έρανε. Άσε με, σε παρακαλώ. Η ζωή φεύγει και δεν γυρνάει. Κι εγώ δεν έχω σκοπό να τη χαραμίσω για το καπριτσίο κανενός. Έλα, λουράκι μου, μην κάνεις έτσι, σταμάτα. Πω πω, κοίτα αστέρια που έχει ο ουρανός, Κωνσταντίνε. Στο Λονδίνο τα αστέρια δεν τα βλέπεις ποτέ. Γιατί? Γιατί στο Λονδίνο πάντα βρέχει. Όλο σύννεφα είναι ο ουρανός, Μανολάκη. Ένα μόνο αστέρι βρήκα στο Λονδίνο και δεν έχω σκοπό να το αφήσω. Πω πω, πολύ ερωτευμένο είσαι, Κωνσταντίνε. Πιο πολύ από όσο δείχνω. Αλήθεια ρε, Μανολάκη. Εσύ έχεις ερωτευτεί ποτέ? Ου, 7 φορές. Συγχαρητήριο. Πότε πρόλαβες, άκου 7. Γιατί τώρα ψέματα να πω? Δεν μ' αρέσει να ερωτεύομαι, χάλια είναι. Α, τι μου λες? Ναι, ναι, έτσι. Είμαι κάπως, όλο ξεχνάω. Έχω μια στεναχώρια. Δεν τρώω. Φωνάζει και η μάνα μου. Όντως, χάλια. Άστα, άστα να πάνε, άστα. Αχ, όμως ο έρωτας σε κάνει και να πετάς. Ανοίγεις τα φτερά σου και πετάς. Στο γέλιο της, στα μαλλιά της, στα μάτια της. Άντε, πάμε για ύπνο. Να ονειρευτούμε εγώ την Όλγα και εσύ όποια από τις 7 θέλεις. Όχι, όχι, να μου λείπει το βύσσινο. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Το μαγαζάκο 7. Μόλις νυχτώσει, εντάξει. Καλύτερα, θα μην της δει και κανένα μάτι. Στο σπίτι το παλιό, είπε η Στάσα. Ναι, έτσι είπε και τη γόνη. Ωραία. Ελπίζω να μην φαγωθούν, ε. Όχι, για να ζητήσουν αυτές να συναντηθούν, ξέρουνε. Να σταματήσει ο πόλεμος για λίγο και μετά. Και μετά, διαβάτη Κώστα στους δύο ξένους. Λοιπόν, Αμαλία, εγώ πάω. Θα βλέπεις καλέ με τα γυαλιά μες τη νύχτα. Το θέμα, Αμαλία, δεν είναι να βλέπω εγώ. Το θέμα είναι να μην με βλέπουν οι άλλοι. Να προσέχεις. Τι να προσέχω? Μην βγάλει κανένα όπλο. Όχι, παιδί μου, να προσέξεις εσύ, μην κάνεις κανένα καυγά. Δεν είναι ώρα για καυγάδες, Αμαλία. Τώρα είναι η ώρα για να τα βρούμε. Έτσι, μπράβο. Ωραία, ωραία. Ποιος να μου το έλεγε? Ραντεβουδάκι βραδινό με τη Λιακούρεν. Όχι, ραντεβουδάκι, σιγά μου πάτε και στο ζαχαροπλαστείο για πάστα. Και τι θα της πεις? Τι να της πω, βρε, Αμαλία. Τι να της πω? Κάτσε να κατέβει το αίμα από το κεφάλι μου που θα μου έχει ανέβει. Και θα δω τι θα της πω. Λοιπόν, εγώ καλή είμαι. Πάω. Στάσου, στάσου, έρχομαι κι εγώ από το σπίτι μου. Άντε, Χριστέρι μου, τώρα το θυμήθηκες. Είμα, έλα, ρίξε κάτι απάνω σου γιατί κάνει ψύχρα. Τι ψύχρα μου λες, εγώ βράζω αυτή τη στιγμή. Χαμήλωσε τη φωτιά κι άσε το βράσιμο. Και κοίτα, μην πας και την αρχίσεις στις βρισιές. Όχι, βρε. Θα την αρχίσεις στα χάδια. Κανόνισε. Πήρες κανένα χάπι για την πίεση? 3 πήρα. Πας με τα καλά σου. Εσύ πώς με βλέπεις? Να πηγαίνω με τα καλά μου, ε? Αν πήγαινα με τα καλά μου, θα έκανα τι κάνω. Τι να σου πω, βρε, Αντιγόνη μου. Ο Θεός να σε βοηθήσει. Λοιπόν, πάω. Άμα ρωτήσει ο Ανδρέας. Ξέρω, ξέρω, μου τα έχεις πει 100 φορές. Αϊ, τράβα. Τραβάω. Να δω ακόμα τι θα τραβήξω.
Καλά. Αυτό είναι από τα γραφά. Είσαι σίγουρη? Ναι, σου λέω, θα συναντηθούν. Λες να το πήραν απόφαση? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω για τη δική σου, αλλά η δικιά μου η μητέρα δεν εγκαταλείπει έτσι εύκολα την μάχη. Α, καλά, και η δικιά μου, μην νομίζεις. Αλλά λέω, μήπως. Τι θα κάνουμε, αγάπη μου, τι θα κάνουμε? Τι είναι αυτά? Έλα, ηρέμησε. Όλα θα φτιάξουν. Και αν δεν φτιάξουν? Αν δεν φτιάξουν, κακό του κεφαλιού τους. Εντάξει, δεν λέω, θα μου λείψουν, αλλά δεν θα θυσιάζω εγώ τη ζωή μου. Γιατί είσαι η ζωή μου και το ξέρεις. Να υποθέσω ότι εδώ σε βλέπει και εσένα. Να το υποθέσεις. Μάλιστα. 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 Έχετε ακούσει το «η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη»? Εάν ήσασταν σε αυτή τη συνάντηση θα το ζούσατε κιόλας. Γιατί αυτές οι δύο παιδιά ήταν σαν καζάνια που βράζαν από το θυμό τους. Θέλαν να βριστούν, να μαλλιοτραβηχτούν, να βγάλουν όλο το μίσος που νιώθαν τόσα χρόνια μία για την άλλη, αλλά για άλλο λόγο είχαν έρθει εδώ και το ήξερα. Τι να κάνω, η ανάγκη βλέπεις. Ξέρω ότι αυτό που σε καίει είναι να δεις ένα δικό του παιδί. Γιατί εσένα τι σε καίει για τη δικιά σου? Αυτό. Και τώρα? Τι κάνουμε τώρα, έλα μου ντε. Φυσικά δεν γίνεται να σου το πούμε. Τι να σου πούμε δηλαδή? Ότι οι μανάδες είχαν τον ίδιο εραστή και φοβόμαστε να είναι στα αδέλφια? Αποκλείεται. Έχω και μια υπόλοιψη εγώ. Τώρα θα σου λέει κάτι βάρη για την υπόλοιψή σου, αλλά. Α, για να σου πω. Μην μου ψώνει τώρα τη φωνή σου. Τώρα. Μην φέρει το παιδί, μην περαιτέρω. Τι κάνουμε τώρα? Κάτι έχω σκεφτεί. Καλά, η πέμπτη ήταν η χειρότερη μου τάξη. Και εμένα το ίδιο. Η έκτη όμως σε επανηγύρι. Ο κύριος Ισίδωρος λένε ότι δίδασκε στο γυμνάσιο 5 χρόνια. Κρίμα να μην τον έχουμε. Τι υπέροχος άνθρωπος. Και δεν πρέπει να ήταν και τέλειος καθηγητής. Εγώ τι να σου πω. Πολύ θα ήθελα να ήταν έτσι ο πατέρας μου. Καλά, Έπρεπε να σε είχα από μία μεριά να βλέπεις πώς έκανε η μάνα μου όταν έμαθα ότι θα γίνει κουμπάρος. Αμή δικιά μου. Λες και από όλα όσα έγιναν, αυτό την πείραξε. Τρελές. Τελείως. Και πού γίνεται αυτό το DNA? Εδώ παρακάτω. Τι πού γίνεται, Χριστιανή μου? Θα ρωτήσουμε στην Αθήνα. Και θα μας δείξει αυτή η εξέταση αν είναι αδέλφια? Θα μας δείξει ποιος είναι ο πατέρας. Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά ο γάμος, παιδάκι μου. Τι λοιπόν? Ο γάμος έχει ετοιμαστεί. Ο παπάς τα έχει όλα έτοιμα. Πότε θα γίνει αυτό? Θα συνεννοηθώ με τον γιατρό να πάθω μια κρίση και θα ζητήσω να με στείλουν στο Τζάνι. Εκεί έχουν ένα δικό μου γιατρό. Τι θα κάνει και ο Χαΐρι αυτός ο γιος μου? Όσο και να το έχει πάρει τα μυαλά η κόρη σου, θα αναγκαστεί να έρθει και να αναβάλει το γάμο. Καλά, θα κάνω κι εγώ μια ψεύτικη απόπειρα αυτοκτονίας και θα περάσουν έτσι μερικές μέρες ακόμα. Και γιατί ψεύτικη? Γιατί αφήνω την αληθινή για σένα. Για τον Ισίδωρο έμαθες τίποτα? Από πού να μάθω, καλή? Ποιον περιμένεις, καλέ? Τον κουνιάδο μου. Είχε πάει στην Αθήνα να μου φέρει εκείνα τα φάρμακα για τα αθρητικά μου. Με πεθάνανε τα ρημάδια. Να μου πεις να τα πάρω κι εγώ. Πήγα προχθές στο χωράφι και κόντεψα να μείνω. Άτιμο πράγμα, άτιμο. Να το έφτασε. Βρε, ο Ισίδωρος είναι αυτός, ο καθηγητής παιδί μου. Α, ναι, καλέ, τι γυρεύει εδώ μετά από τόσα χρόνια? Κύριε Ισίδωρε, εσύ δεν είσαι καλέ? Αγώνα,
Εμένα δεν με θυμήθηκε. Βρείτε, κύριε Σίδωρο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Έμαθα. Θα παντρέψεις τα παιδιά, ε. Ότι θα παντρέψει τα παιδιά, μια κουβέντα είναι. Γιατί και η Αντιγόνη και η Στάσα είχαν βάλει σκοπό να διαλύσουν αυτό το γάμο, επειδή νόμιζαν ότι τα παιδιά τους είναι αδέρφια. Με πατέρα δε, τον κύριο Ισίδωρο Ιακωβίδη, ο κουμπάρος στο γάμο. Ο οποίος ήταν και ο μεγάλος νεανικός έρωτας και της Στάσας και της Αντιγόνης. Καταλαβαίνετε τι θα πάθουν οι ξετσίποτες μόλις μάθουν την άφηξή του. Βέβαια, δεν είναι αυτό που τους καίει τώρα. Αυτές έχουν ξεσηκωθεί, θέλουν να πάνε στην Αθήνα να διαπιστώσουν και ιατρικά αν τα παιδιά τους είναι αδέρφια. Ας πολύ σε θαύμασα που κρατήθηκες και δεν τις έκανες καυγά. Κι εγώ με θαύμασα πολύ. Στην Αθήνα θα πάτε μαζί. Καλά είσαι τρελή. Να μας δει καλά μάτια και να μας κράξουνε μέχρι και από τηλεοράσεως. Εγώ θα πάρω ταξί να έρθει από την πόλη μέχρι εδώ. Και μετά. Κύριε Αντιγόνη! Κύριε Αντιγόνη! Κάσε βρε καμένο! Τι φωνάζεις, αντελάλης! Αυτή είναι η φωνή μου, μάνα, εντάξει! Να σου αστράψω καμία να σου πω εγώ που βγάζεις και γλώσσα! Έλα, παιδί μου, σταμάτα τώρα! Τι είναι, αγόρι μου. Κύριε Αντιγόνη, πόσο ακόμα θα το έχουμε κλειστό το μαγαζί? Ο κόσμος φωνάζει! Άστο να φωνάζει. Όποτε θέλω εγώ να το ανοίξω. Η Γεωργίτσα του Μπιστούρα θέλει να πάρει πράγματα. Γιορτάζει η κόρη της και θα κάνουν γλέντι. Δεν κατάλαβα. Εγώ υποφέρω και η Γεωργίτσα του Μπιστούρα κάνει χορούς. Δεν θα κηρύξουμε πια και εθνικό πένθος! Να το κηρύξουμε! Γιατί όχι? Ο Δήμαρχος είπε θα πάει στις πόλεις και θα πιάσει αυτούς που μένουν εκεί να τους πει στις εκλογές αν να ψηφίσουν εδώ! Μορτή λες, σκασίλα μου. Άλλο, συνταρακτικό. Ο Καζάκης θα το πάρει το κτήμα του Ρόντα. Τώρα που μιλάμε είναι στο συμβολιογράφο και υπογράφουνε. Πολύ επεκτείνεται ο Καζάκης και δεν μου αρέσει καθόλου. Α, ήρθε και το πούλμαν από την Αθήνα. Έφερε και εκείνον τον Ισίδωρο που θα κάνει κουμπάρο ο Κωνσταντίνος μας. Τι! Είσαι σίγουρη? Τον είδες με τα μάτια σου? Όχι εγώ, η Γιάννα του Παντελή. Και την εμπιστεύεσαι τη Γιάννα του Παντελή? Δεν της έδωσα και το βιβλιάριο τραπέζι, Χριστιανή μου. Άκου την εμπιστεύεσαι, μια πληροφορία μου είπε. Καλά, καλά και εσύ, μωρέ γλωσσοκοπάνα. Μια κοβέντα σου λέτε δεν καθάβεις. Και? Μάθαμε που μένει? Στην πασιόν της Νταΐδενας που έκανε ο Μαστροδημήτρης. Ο Μαστροδημήτρης? Ναι. Έκανε πασιόν? Ναι. Τη Στάνη? Ναι. Ο Μαστροδημήτρης? Ναι. Που Παναγία μου, τι αργούω με τον κάθε παρεμένο. Τώρα ο Μαστροδημήτρης τι σου φταίξε? Όλοι μου φταίνε. Και εσύ και ο Μαστροδημήτρης και η Μαστροκώστα και η Νταΐδενα και όλοι. Έλα, ηρέμησε τώρα, καλύτερα τώρα. Θα ερχόταν που θα ερχότανε. Να το συνηθίσουμε. Όπως το ευρώ. Να σου πω, εγώ με το ευρώ πάντως είχα προβλήματα. Για πες. Πες λίγο, για πες. Έχω καιρό να σφάξω καμιά κότα. Για πες. Έσκασα. Πολύ καλά έκανες. Αντε φύγε τώρα. Φύγε. Πήγαινε βρε στην Ισμήνη να βρει το άλλο τέρας. Να κανονίσει να βρεθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Καλά, καλά, πάω! Ο Μαστροδημήτρης, πανσιόν. Τι ακούει κανείς, Παναγία? Το ταξί ήταν καλό? Μια χαρά, ούτε καθυστερήσει ούτε τίποτα. Ωραία. Βέβαια, εντάξει, εδώ μέσα δεν είναι και πολύ άνετα, αλλά ξέρετε, στο σπίτι μας... Καταλαβαίνω, οι προετοιμασίες για το γάμο, οι συγγενείς είναι αισθηματικά φορτισμένοι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Πολύ φορτισμένοι. Με τι ιδέες δηλαδή? Ξέρεις τι είναι να παντρεύεις το παιδί σου. Σε πιάνει τρέλα από τη χαρά. Όσο για την τρέλα, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τους κάνετε κι εσείς την έκπληξη με τον πολιτικό γάμο στο Λονδίνο. Φαντάζομαι τι θα έγινε μόλις το μάθανε. Άμπα, δεν φαντάζεστε. Τι σου είναι όμως η ζωή? Εγώ καθηγητής πριν από πολλά χρόνια εδώ, μετά στο Λονδίνο, η γνωριμία μας, η κουμπαριά. Ποιος θα το πίστευε? Α, αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως πολλοί δεν το πιστεύουν. Λοιπόν, άντε. Να ετοιμαστούμε να πιούμε κανένα καφεδάκι για να πάμε στους δικούς σας. Ναι. Καλά, μην βιαζόμαστε. Να χαλαρώσετε λίγο. Να πάρετε δυνάμεις. Δεν πρόκειται να παλέψω κιόλας. Μην το λέτε. Τι συνέβη, ρε παιδιά? Συνέβη κάτι? Πολλά. Τόσα κεριά ούτε τη μεγάλη εβδομάδα δεν έχω ανάψει. Αυτή θα είναι μεγαλύτερη. Δεν πειράζει. Αχ, στην πασιόν της Νταΐδενας μένει. Αχ, έκανε και ο Μαστροδημήτρης πανσιόν. Άρα, τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Τι να πεις, παιδί μου, ο καθένας με την τρέλα του. Εδώ, παιδί μου, η δέσποινα του Μιχάλη πήγε την Τρίτη στην ξαδέρφη στην Αθήνα. Και σου λέει ότι. Αμαλία, θέλεις να πούμε τα νέα της δέσποινας στο προαύλιο με καφέ και αντίδωρο και να κανονίσουμε τώρα το άλλο? Έχεις δίκιο, αλλά τα έχω κι εγώ χαμένα. Λοιπόν, το βράδυ. Ισμήνη! Τι γίνεται? Καλά. Καλά, καλά. Εδώ, παγόρα μου, να ανάβουμε κανένα κεράκι. Μπας και συγχωρέσει ο Θεός στις αμαρτίες μας. Αμαλία! Καλά. Καλά, καλά. Αμαλία μου, εδώ είσαι, δεν σε πρόσεξα. Τι λες, παιδί μου, πας καλά? Καλά, καλά. Κι εγώ εδώ το κεράκι μου. Άντε, γεια. Γεια σου, παγόνα. Γεια. Ευτυχώς που μου έδωσες εσύ προξιά.
Λοιπόν, το βράδυ στο ίδιο μέρος. Μήπως θα τους λέγαμε να συναντηθούν πουθενά αλλού. Γιατί, για να αλλάξουν παραστάσεις. Όχι, μην τις δει κανένα μάτι. Δεν πρόκειται να τους δει κανείς έννοια σου. Έλα, γόρι μου, μη στεναχωριέσαι, πιες λίγο. Τι να μη στεναχωριέμαι που πάω να σκάσω. Έλα, ακόμα είναι η αρχή μέχρι να περάσει το πρώτο σοκ. Ναι, δεν βλέπω να υπάρχει και δεύτερο όμως. Μη σε νοιάζει, κορίτσι μου, ο γάμος θα γίνει. Πώς, προσπαθούμε εδώ και μέρες και τίποτα. Κάτι θα γίνει, ξέρω τι σας λέω. Αν είχε τουλάχιστον εκεί η μάνα μου έναν άντρα να τη στρίξει τα δόντια. Και η δικιά μου που έχει, τι έγινε. Αυτές θέλουν ένα δυναμικό άντρα. Να, σαν κι εσάς, κύριε Σίδωρε. Και ίσως τότε που ήταν νέες. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και νέες να ήταν, πάλι τα ίδια θα κάνανε. Ελάτε, μη στεναχωριέστε. Στην υγειά μας. Παιδιά μου. Θα με σκοτώσεις κιόλας. Κράτα. Δεν μου λες. Εσύ τον είδες καθόλου? Πού να τον δω, καλέ. Θα έχει αλλάξει, ε. Ε, τι. Μόνο εμείς αλλάξαμε. Αυτό να μου πεις. Δράζεις όμως το γαϊδούρι. Μετά από τόσα που έχουν γίνει να ξανακουβαλιέται εδώ. Καμάρας τον. Που τον είχες κεραστεί. Γιατί εσύ τι τον είχες, οφθαλμίατρο? Ας τώρα τον είχα εγώ και λέγε τι κάνουμε. Τι να κάνουμε, θα πάμε να το μιλήσουμε. Δεν κατάλαβα, θα πέσουμε και στα πόδια του τώρα. Είπα εγώ να πέσουμε στα πόδια του. Είπα εγώ να πέσουμε στα πόδια του. Είπα εγώ να πέσουμε στα πόδια του. Θα το μιλήσουμε το ανθρώπου. Θα μας βοηθήσει, αν του πούμε ότι είναι αδέλφια, δεν θα μας βοηθήσει να το διαλύσουμε το γάμο. Έχεις δίκιο. Ξέρεις που μένει. Της Νταΐδερας, του Μαστροδημήτρη. Τη Μεγάλη Βρετανία του Μαστροδημήτρη. Κάνουν τώρα πανσιόν και βλάχη. Πες τα καλή μου. Ε, δεν τα έλεγαν μόνο αυτές. Τέλειος δηλαδή, α. Όχι μόνο τέλειος. Από μηχανής θεός, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος σου μιλάει και σε γαλινεύει. Α, ναι, όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το προσόν του το αναγνωρίζανε και οι άλλες από παλιά. Να δούμε αν θα γαλινέψει καθόλου τη μάνα μας. Α, τι να σου πω. Από μηχανής θεός μένα, αλλά στην περίπτωση της μάνας μας και ο Θεός σηκώνει τα χέρια ψηλά. Να σου πω. Τώρα τελευταία πολλά σουρταφέρτα δεν έχει δικιά μας. Μωρή, ήθελα να ξέρω που πάει. Μα δεν ήθελες. Πίστεψε με, δεν ήθελες. Για ρώτα τι, τολμάς. Είσαι καλά, να μου σπάσει κανένα δόντι. Πάει πουθενά ο νους την μπορεί να σκαρώνει. Όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι και κανενός ο νους θα μπορούσε να πάει. Καλά, αν δεν μάθω θα σκάσω. Μωρ, θα σκάς και θα πλαντάξεις. Και δεν θα είσαι εκεί μόνη. Να σκάς και να πλαντάξεις. Ορίστε, καμαρώσει τη μάνα μου, ωραία μάνα. Άλλες θα παρακαλούσα να μην είχαν γιο. Πούντες βρε, να σε δώσουμε να ησυχάσουμε. Έλα βρε Ισμήνη, τώρα κάθεσαι και απαντάς στο Μανολάκι. Μπράβο κύριε Αντρέα και εσύ, ευχαριστώ πολύ. Άρε μόνο κύριε Αντιγόνη με αγαπάει εμένα. Άρχισε πάλι. Πού είναι τώρα? Μπα, λογαριασμό θα σου δώσω. Αλήθεια Ισμήνη. Πού είναι η Αντιγόνη τέτοια ώρα? Σιγά μην πω του Μανουλάκη που είναι και που δεν είναι. Βρε, εγώ σε ρώτησα. Όχι, άρπατη, ευχαριστήθηκα. Άμα σε πιάσω τα χέρια μου. Κάθε σε ρώτησα, Ισμήνη. Η Σαβούλα έφτιαξε κόλυβα για τη μάνα της και cheesecake. Και η Αντιγόνη πήγε να βοηθήσει τη Σαβούλα να φτιάξει cheesecake που δεν ξέρει να φτιάχνει ούτε αυγά τηγανιτά για το σπίτι της. Όχι, όχι. Εγώ πήγα στη Σαβούλα. Ωραία, άλλα αντάλλα. Μάνα πάει, το είχα τελείω. Σκάσε εσύ. Λέγε εσύ. Όταν πήγα στη Σαβούλα και γύρισα μετά, δεν ήταν εδώ, γιατί η Σαβούλα... Θα έφτιαχνε cheesecake. Όχι, θα έρχνε και μια τάρτα λεμόνι, lemon pie που λένε. Δεν μου λες, Ισμήνη, το τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, το ξέρεις. Το ξέρω εγώ, κύριε Αντρέα. Αφήστε με ήσυχη καλέ πια, να ξημερώσει ο Θεός τη μέρα και βλέπουμε. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι και να σου πάρω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι, κυρικικί, να σε ξυπνάει καφέ πρωί. Είμαι της Γερακίνας γιος. Γεια σας. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι της Γερακίνας γιος. Αντιγόνη. Καλημέρα, πάτερ μου. Δεν σας πρόσεξα. Καλημέρα.
Λίγο νωρίς δεν ξεκίνησες τη μέρα σου. Γιατί το λες αυτό, παπά μου? Ξέρεις τι ώρα ξυπνάω κάθε μέρα. Και παίρνεις τους δρόμους. Ναι. Μου το είπε ο γιατρός. Πρέπει να περπατάω, μου λέει. Αντιγόνη μου είπε. Όσο περπατάς, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τι? Γενικά, μη φοβάσαι. Συγγνώμη τώρα, πάτερ μου, αλλά πρέπει να πάω σε Ελένης για κάτι αυγά. Ποια Ελένης? Αυτή. Θα τελειώσει, πάτερ μου. Μυστήρια πράγματα. Είμαι της Γερακίνας γιος. Είμαι της Γερακίνας γιος. Αναστασία, στάσα! Καλημέρα, παπά μου. Δεν ακούσε τι σε φωνάζω. Πώς να ακούσω στο Αναστασία, παπά μου? Μόνο εμένα μου με φωνάζει, έτσι κι εσύ. Κακός. Πολύ κακός. Τόσο ωραίο όνομα και το κουτσούρεψες. Το σκέφτομαι κι εγώ καμιά φορά. Να τα αλλάξω δηλαδή. Αλλά λέω τώρα πια μεγάλη γυναίκα. Που λέω λόγος δηλαδή. Με έχει μάθει και ο κόσμος. Άντε, γεια σου, παπά μου. Πού πας? Πώς είπατε. Πού πας? Πού να πάω, παπά μου? Πού να πάω, η δόλια με αυτά που έχω πάθει? Πού να πάω, που έχω γίνει σαν την τρελή, που δεν ξέρω ποια πέτρα να σηκώσω να κρυφτώ με αυτά που τραβάω? Που ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Μην καταργιάσαι πρωί-πρωί. Και πότε να καταραστώ? Βράδυ-βράδυ. Ντροπή σου. Τι να κάνω κι εγώ, πάτερ μου, αυτά που έχω πάθει? Άσε με κι εσύ. Μη μου σκάλιζε την πληγή τώρα και με ταράζει. Καλά. Άιντε στην ευχή τη Παναγιά. Άντε. Γεια σου, παπά μου. Γεια σου. Μυστήρια πράγματα. Είμαι της Γερακίνας γιος. Καλημέρα, Τασούλα. Καλημέρα σας, κυρία Αντιγόνη. Πώς είπατε τέτοια ώρα? Κοίτα, κορίτσι μου. Περιμένω κόσμο όπως από τον κύριο Κοτοσόη του άντρα μου. Και δεν χωράω να στο σπίτι. Έρχονται για το γάμο? Όχι, για τα φουρνάρια. Άσε παιδί μου τώρα γιατί έρχονται. Και δες τη δωμάτια και να έχεις. Το ένα το έχει ο γιατρός ο μικρός που κάνει το αγροτικό του. Άντε, τελειώνει ο άνθρωπος. Να μας αδειάσει τη γωνιά. Ούτε μια ένας δεν μπορεί να κάνει. Το άλλο το έχει ο κύριος Ιακωβίδης. Το άλλο. Ναι. Στοπ. Το άλλο αμέσως. Αυτό του Ιακωβίδη. Ποιο είναι? Το 2 στο δεύτερο. Αυτό με το μεγάλο μπαλκόνι. Το 2 στο δεύτερο με το μεγάλο μπαλκόνι. Αυτό το θέλω. Λυπάμαι. Δεν γίνεται. Θα το έχει το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ακόμα όμως άλλα 3 αν θέλετε. Μόνο 3? Τι να τα κάνω? Μα 6 είναι όλα και όλα. Κάτσε σε μανσιόν με 6 δωμάτια. Πού μου το λέτε καλεμένα? Σε ποιο δωμάτιο? Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάω και θα το πείσω. Όπως θέλετε. Ποιος ήτανε? Δεν ξεχώρισε το κορίτσι μου ποιον ήταν. Πέταξε την πέτρα και έφυγε. Άμα τρέξει όμως θα τον προλάβει. Άμα τρέξει, είπαμε. Ρε μπελάδε που βρήκαμε πρωινιάτικο. Μην κάθεσαι, έλα. Δεν είναι μέσα. Το βλέπεις τεράστια, ρί μου.
Και πού πήγε πρωί-πρωί? Πας και στο πανιό. Χτύπα πρώτα. Πας και το παιδί μας σε τίποτα. Λες και δεν τον έχουμε δει σε τίποτα. Ισίδωρε. 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 Δεν είναι μέσα. Μη χειρότερα. Είσαι σίγουρο τι είναι αυτό το δωμάτιο? Δεν το έχω χάσει ακόμα. Εκεί που πήγε εξημέρωτα για κυνήγι. Φύγε να πούς. Φύγε τώρα, αυτή είναι η φύγη. Αγάπη μου, άκουσε με. Μην την ξαναπείς αυτή τη λέξη. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Φύγε! Προσπάθησε να καταλάβεις. Δεν θέλω να καταλάβω. Αν καταλάβω τότε πρέπει να σε σκοτώσω. Προσφύγε, φύγε! Θα το μετανιώσεις. Τώρα το μετανιώνω. Όσο περισσότερο σ' ακούν, τόσο πιο πολύ μετανιώνω. Στάσα, είναι κάτι που πρέπει να σου πω. Μην με τρομάζεις. Θες να χωρίσουμε? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Τι είναι? Ξέρω ότι αυτό που θα σου πω θα σε στεναχωρήσει. Δεν με νοιάζει, αγάπη μου. Πες το και σε με στεναχωρήσει, δεν με νοιάζει. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου, αλλά πριν είχα μια σχέση που δεν έχει τελειώσει ακόμη. Τι θες να μου πεις? Ότι έχεις σχέση με μια άλλη γυναίκα? Μια άλλη. Τι έλα, ποια είναι? Την ξέρω. Είναι από εδώ, από τα μέρη μας. Μίλα μου, ποια είναι? Η Αντιγόνη Γιακούρη. Περασμένες μου αγάπες του καιρού χαλάσματα. Λοιπόν, παραμυθάκι θα είναι η κόρη του Κανάκη. Νομίζω και ο Κόλλιας θέλει να βάλει την κόρη του. Α, ωραία. Θέλει και ο Κόλλιας, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα είναι όλα τέλεια. Τι έπαθες, αγαπούλα μου? Λύσαμε το πρόβλημα με τα παραμυθάκια και δεν ξέρουμε καλά-καλά αν θα γίνει ο γάμος. Είπα και ελάλησα. Ο γάμος θα γίνει. Και όποιος θέλει να μας ευχηθεί, ας έρθει. Και όποιος δεν έρθει, καλή καρδιά. Και τι θα γίνει τώρα δηλαδή? Δεν θα μιλάμε ούτε στις ίδιες μας τις μανάδες? Δεν κατάλαβα τώρα, Ολγάκη. Τι θες να γίνει δηλαδή? Δεν ξέρω, συγγνώμη. Έλα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Να δεις, στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Πάντως προς το παρόν η Αντιγόνη και η Στάσα κάναν ό,τι μπορούσαν για το ακριβώς αντίθετο. Δύο μέρες τώρα, παιδιά, δεν σταματάγανε να οργανώνουν, να τρέχουν, να κρύβονται, να ψάχνουν. Και άντε πάλι από την αρχή. Και μαζί με αυτές τρέχανε και οι κολλητές τους, η Σμήνη και η Αμαλία, οι οποίες οι καημένες τα είχαν παίξει για να κρατάνε τσίλες και να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Να κάνουν κι αυτές. Ώσπου έφτασε η μεγάλη μέρα να φύγουν και οι δύο για την Αθήνα να βρουν τον σπουδαίο γιατρό που θα τους έλυνε το μέγα μυστήριο. Αν δηλαδή τα παιδιά τους είναι αδέρφια. Άκουσε, κύριε, άκουσε.
Και την έπιασε έτσι ξαφνικά ο πόνος για τη Μαρίκα. Βέβαια, δεν ξέρεις πως αγαπάει η μάνα στη Μαρίκα. Ούτε η μάνα μου ξέρει. Τι λες, βρε Αμαλία. Η μάνα μου τη Μαρίκα τη βρίζει μέρα νύχτα. Αγάπη, δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα. Ναι, και τώρα που καίγεται με τα δικά μας, τώρα πήγε να βρει τη Μαρίκα. Αγάπη μου, αφού τη τηλεφώνησε η γυναίκα και τη είπε, στάσα μου, τη είπε. Χάλια η μέση μου, χάλια, χάλια. Έλα να με δει πριν πεθάνω, τη είπε. Και θα πεθάνει από τη μέση. Και τι κορίτσι μου. Ξέρεις τι άτιμο πράγμα είναι η μέση. Του Νικούδιο Πεθερός δεν έφυγε από τη μέση. Του Νικούδιο Πεθερός ήταν 96 χρονών και παραλίγο να θαύε και εμάς. Γιατί η Χαρούλα είπε σένα που έζησε 103 χρόνια. Να σου πω, Αμαλία μου. Φόσκολο, βλέπεις. Και τα δύο. Στην Αθήνα. Πήγε στην Αθήνα. Ναι, το βράδυ θα είναι πίσω, μου είπε. Τι είναι πια η Αθήνα, Σουηδία. Καλά, έτσι στα καλά καθούμενα τη ήρθε να πάει. Καλή, τι στα καλά καθούμενα, αφού έχει πρόβλημα η γυναίκα με την πίεσή τη. Καλά, αυτή είχε τρελαθεί με τον γάμο και τώρα σηκώθηκε να πάει στην Αθήνα στον γιατρό. Α, είναι ένα πολύ σπουδαίο γιατρό. Να σκεφτεί ένα κοριτσάκι, έπεσε κάτω, χτυπιότανε και έβγαζε αφρού από το στόμα του και το πήγανε για θεραπεία. Τι θεραπεία? Για εξορκισμό έπρεπε να το πάνε. Μικρό διάβη, Κωνσταντίνε. Έτσι τον Άγιο Ραφαήλ ήταν μια γυναίκα που δεν είχε καθόλου μανιά στο κεφάλι της. Καθόλου! Και ξαφνικά βλέπει μια λάμψη. Καλά, ρε Ισμήνη, τώρα θα μας τρελάνεις. Αυτή δεν είπε τίποτα. Ξαφνικά το οργανώσανε. Ποιοι το οργανώσανε? Και εσύ, γιατί φοράς το καλό σου μπουφάν, θα το λερώσεις. Δικό μου, ό,τι θέλω κάνω. Ισμήνη! Έλα μου. Ποιες οργανώσεις είναι αυτές που λες τώρα? Βρε Χριστιανέ μου, το οργάνωσε η Αντιγόνη με τον γιατρό. Και άι παρατάτε με πια. Άμα θα έρθει το βράδυ, ρωτήστε τι. Καλά, η μάνα δεν πάει καλά. Η δικιά μου να δεις. Ελάτε στην υγειά σας, να ζήσετε ευτυχισμένοι. Έχετε τσεκάρει αν πιάνουν οι ευχές σας? Τι έγινε πάλι? Τίποτα δεν έγινε, τα είπαμε, όλα θα πάνε καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Μανολάκη. Με τον κύριο Ιακωβίδη δεν έχετε γνωριστεί? Όχι, χαίρο πολύ. Κι εγώ. Γεια σου, Όλγα, τι κάνεις, καλά? Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ, μην πεις ψυχαιρέτησα. Έλια σου. Γνωστή η επίσκεψη του Μανολάκη. Κωνσταντίνε, πρέπει να ανοίξω το μαγαζί. Η κυρία Αντιγόνη θα αργήσει και εγώ έχω πολλές παραγγελίες έχω. Ο μπαμπάς τι λέει? Τι λέει, σκοτίστηκα λέει, αυτό λέει. Καλά, άνοιξε το. Την παίρνω εγώ την ευθύνη. Σίγουρα, ε. Άμα γυρίσει, μάνα θα του το πει. Καλά, εντάξει, άσε με τώρα που τρώω. Εντάξει, καλή όρεξη. Γεια. Γεια. Καλά, η μητέρα σου πού πήγε? Στην Αθήνα, σε ένα γιατρό για την πίεση. Και η δικιά μου. Πήγε στην κουνιάδα τη που τη χαίνεται γιατί λέει την πονάει μέση τη. Όπα, τι τρέχει? Κάπως περίεργη δεν σας φαίνεται αυτή η σύμπτωση? Εδώ βλέπετε την ουρά των αυτοκινήτων λόγω της κινητοποίησης των πατατοπαραγωγών. Η ουρά ξεκινάει 2 χιλιόμετρα μέσα από την Εθνική Οδό και φτάνει στους επαρχιακούς δρόμους. Τι έγινε, γιατί σκαλώσαμε? Έχουν κλείσει το δρόμο οι αγρότες. Διαμαρτύρονται για την τιμή της πατάτας. Τώρα τους ήρθε. Δεν το ξέρω να το κάνουν μια ώρα αργότερα, μη σε ταράξουνε. Ξέρεις βρε τι είναι η πατάτα για τον αγρότη? Ξέρω τι σημαίνει για τον μουσακά. Σου κάνει? Πω, γελάσαμε πάλι. Τι χιούμορ είναι αυτό. Λέγε τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε τηλέφωνο στο ιατρείο, να βάλουμε το ραντεβού πιο κάτω. Δώσε το κινητό σου. Έχει να πείτε κάτι? Κανέναν αρμόδιο μπορούμε να βρούμε να μας λύσει το πρόβλημα. 10 ώρες εδώ είμαστε στημένοι. Άντε. Πόση ώρα είστε εδώ πέρα? Εντάξει, παιδιά, πολύ ώρα, ταλαιπωρείτε. Εντάξει. Φύγετε από εδώ, ρε. Φύγετε από εδώ, ρε. Άιντε. Πρέπει να δείξετε. Καλέ, τι είναι αυτό? Κάμερες. Ράτε, καλέ, γρύψου, γρύψου. Είσαστε ώρα εδώ? Δεν ξέρω, καλέ, δίπλα παρά. Περιμένετε ώρα εδώ? Πάνω από μισή ώρα. Τι έχετε να πείτε για την κινητοποίηση? Ελλάδα, ένα αγόρι μου, τι περιμένει? Τα πάντα γίνονται εδώ. Το νοιάζει τον άλλο για το μεροκάμα το δικό μου. Ευχαριστώ. Πότε θα το δείξετε? Εξαρτάται την πολιτική κατάσταση. Τραβά λίγο εδώ, ή μου φαίνεται? Όχι καλέ, μια χαρά είναι. Ταρατατατατα, surprise. Σωτηρία, τράβα λίγο μέσα και θα σε φωνάξουμε σε λίγο. Καλά, είσαι τρελός. Γιατί? Αφού λείπουν εκεί δυο. Η Αμαλία δεν θα μας προδώσει, φαντάζομαι. Εμένα μη με ανακατεύετε. Κι εγώ έτσι του έλεγα, αλλά δεν άκουγε. Ξέρετε τι πεισματάρι είναι ο Κωνσταντίνος? Ξέρουμε, πως δεν ξέρουμε. Έλα τώρα, μην παίρνει πολύ θάρρος. Μπορεί να μπουκάρει όπως στέκει μέσα στιγμή. Πες του τα. Και έτσι και μάθηκε η Ραντιγόνη ότι ήρθαμε. Τα σύλλα μας. Τα σύλλα δικιά σου, Κωνσταντίνε. Εμένα να μην πάρει χαμπάρι. Τι κοιτάς, βρε. Τη μάνα σου. Έλα, έλα. Πάρ' το να φύγετε τώρα, μην έρθουν. Μπα, η δικιά μου τουλάχιστον θα αργήσει. Ναι, αλλά η δικιά μου δεν θα αργήσει. Η κουνιάδα της δεν είναι μακριά. Άντε, φύγε τώρα. Λοιπόν, γιατρέ μου,
Όπως σας είπα, η επιστήμη έχει κάνει άλματα στον τομέα της γενετικής. Τα συγχαρητήριά μου. Το τι έχω χαρεί για τα άλματα της γενετικής στην επιστήμη σας δεν λέγεται. Αλλά μιλάτε μια ώρα και δεν έχω καταλάβει τίποτα, γιατρέ. Ναι, αν είναι εύκολο, λίγο πιο κατανοητά. Γιατί... Κοιτάξτε, μια εξέταση DNA μπορεί να μας δείξει πολλά πράγματα. Δεν θέλουμε πολλά. Δεν θέλουμε. Ένα πράγμα θέλουμε μόνο. Να μας δείξει ένα αδέρφια. Κοιτάξτε, αυτά τα δύο υπέροχα παιδιά. Τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα ξέρω. Κάθε ανθρώπινο πλάσμα σύμφωνα με τη γενετική. Α, δεν πάλι γενετική. Α, σταμάτα πια. Τι χρειάζεται για αυτή την εξέταση, γιατρέ? Δείγμα από το αίμα του. Ωραία. Θα πάμε να φέρουμε δείγμα από το αίμα από τον τόπο μας και θα το φέρουμε εδώ πέρα, ε! Ορίστε. Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να τους πούμε τις υποψίες μας. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Θα πούμε ότι ο δήμαρχος κάνει ομαδική αιμοδοσία. Μπράβο. Θα συνεννοηθώ κι εγώ μαζί του. Για να το μιμήσεις, μην την κάνει. Όχι, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Πρέπει να έρθουν εδώ από το γραφείο να τους μιλήσω, να τους εξηγήσω. Ναι, να έρθουν να τους μιλήσετε, δεν κάνουμε τίποτα. Μα γιατί τόση βιασύνη? Γιατί το Σάββατο είναι ο ρημαδογάμος, αγάπη μου. Έλεος πια. Σέβας λίγο στην επιστήμη. Ρε και τρέα μου. Δεν γίνεται κάτι πιο σύντομα και χωρίς να έρθουν τα παιδιά εδώ? Όχι, λυπάμαι. Αυτό δεν γίνεται. Μας υποχρέωσες. Σταμάτα πια. Σταμάτα. Εσύ τι έκανες? Μπορώ όμως να σας πω. Ότι... Όχι, δεν θέλουμε να μας πεις ότι... Δεν θέλουμε, γιατρέ. Το θέμα μας είναι να μάθουμε αν αυτά τα δύο παιδιά είναι αδέλφια. Αν αυτό δεν γίνεται, τελείωσε. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Κοιτάξτε όμως, υπάρχουν άλλα πράγματα. Δεν θέλουμε να κοιτάξουμε, γιατρέ. Δεν θέλουμε να κοιτάξουμε. Κατάλαβες, σήκω, φύγε. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια άλλη φορά μας τα λες. Σήκω, χαιρέτε το γιατρό. Γεια σας, γιατρέ μου. Γεια σας. Και συγγνώμη, αλλά δεν έχεις ξαναβγεί από το χωριό. Έλα. Τελείωνε, πάρε τα πράγματα σου. Και να σου πω, γιατρέ, το τι χάρηκα. Για τη γενετική και για την πρόοδο που έχει κάνει στην επιστήμη σας, δεν λέγεται. Θα σας το γράψω. Πάμε. Στο καλό. Το θυμάσαι? Αν το θυμάμαι, λέει. Εκείνο το νόμο του Νεύτων από όξι τον είχα μάθει. Πάντως, έχουν περάσει τόσοι μαθητές από τα χέρια μου, σαν τον ανιψιό σου κανένας. Τούβλο, τελείως τούβλο. Το τούβλο όμως έχει δικό της συνεργείο στην Αθήνα, Ισίδωρε, και βγάζει σε ένα μήνα όσα δεν βγάζει εσύ στη ζωή σου, και εγώ μαζί και ο Νεύτωνας μαζί. Να τα μας το τούβλο. Τι νόμιζες? Δεν μου λες. Με την Αντιγόνη και τη Στάσα μίλησες? Όχι, δεν πρόλαβα ακόμα. Για κοίτα, βρε Ισίδωρε. Κοίτα τι θα γίνει. Με αυτές τις αηδίες που ανακαταστρέψουν τη ζωή τους. Και είναι και τα δυο τους καλά παιδιά. Το ξέρω, παπά μου, σε μένα το λες. Σαν παιδιά μου τα έχω. Ορίστε, Αμαλία μου. Καμάρωσέ τες. Κοίταξε εδώ. Η Σκύλα και η Χάριβδη μαζί, οι κόρες μου. Έλα, βρε Στάσα μου. Ναι, μωρέ. Μεγάλωσε στη Χιονούλα και τη Ροδούλα και σου βγήκαν η Σκύλα και η Χάριβδη. Δεν θα μου πεις εσύ εμένα που σας μεγάλωσα εγώ. Που έτρεχα από πόρτα σε πόρτα για να μην σας λείψει τίποτα. Για να το πιω τώρα το φαρμάκι. Δεν είπε αυτό, ρε μάνα. Εσύ άκουσε φαρμάκι, μιλάς, ε. Για το μίσο σας λέει, Χρύσα. Και γιατί μου κάνεις την επεξήγηση, ότι είμαι και ηλίθια? Ας το λιγάκι μου, μην ασχολείσαι, δεν το βλέπεις. Είναι αλλού η γυναίκα. Πάνω από τρεις ώρες έμεινε κλειστή εθνική οδός σήμερα σε πολλά σημεία λόγω της κινητοποίησης των αγροτών για τιμή της πατάτας. Άντε καλέ και τις πατάτες και όλα αυτά. Δεν μπορώ να πάω μπρουμπρουμπρου στο κεφάλι μου μέσα. Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Τρελάθηκανε. Εσείς οι δύο με έχετε τρελάνει. Δεν μπορώ αυτό. Αυτό το θόρυβο από το χωσοκούτι όλη την ημέρα. Δεν μπορώ. Καλά λέει. Το είπε και ο Κακαουνάκης. Δεν κάνει να βλέπουμε τηλεόραση πάνω από 4 ώρες. Ορίστε. Το είπε και ο Κακαουνάκης. Δεν το είπε, μη μιλήσεις. Βλέπετε την ουρά των αυτοκινήτων λόγω της κινητοποίησης των πατατοπαραγωγών. Η ουρά ξεκινάει 2 χιλιόμετρα μέσα από την Εθνική Οδό και φτάνει στους επαρχιακούς δρόμους. Είσαστε ώρα εδώ? Αχ, δεν ξέρω καλά βήματα παρά! Περιμένετε ώρα εδώ? Τρεχάτε τη γυναίκα, Μανολάκη, νερό! Τι έπαθες στα καλά καθούμενα? Μαμά, να της δώσουμε χαστούκια! Κάτω τα ξερά σας. Τι έπαθες? Τι άλλο να πάθω από αυτό που έπαθα? Είπα κι εγώ. Είπες κι εσύ. Τι περιμένετε? Έτσι θα μαζέψετε καμιά μέρα και θα μου κάνετε και τα κόλυπα. Όχι, ρε Τιγόνη, μην λες τέτοια και σκιάζομαι. Αγοράκι μου, όλο εσύ σκιάζεσαι. Γιατί από τους άλλους δεν περιμένω, Χαΐδη. Από ό,τι βλέπω, συνήρθες εντελώς. Τι είδες δηλαδή? Να μην συνέλθω ποτέ, να μείνω τσιτέζα. Έλα, ρε μαμά. Μαμούνια! Όταν μιλάω με τον πατέρα σου, τον μην πετάγεσαι. Από πότε αυτό? Από όταν θέλω εγώ. Πατέρα σου είναι. Και πρέπει να το σέβεσαι. Είπα εγώ ότι δεν είναι πατέρα μου. Αυτό έλειπε τώρα. Να μας πεις κάτι τέτοιο. Ακούσες, Μίνι? Καλέ, τι είναι αυτό? Κάμερες! Να δεις, καλέ, κρύψου. Είσαστε ώρα εδώ? Δεν ξέρω, καλέ, βήματα παρά. Περιμένετε ώρα εδώ? Τι έχετε να πείτε για την κινητοποίηση? Συγγνώμη, το δες αυτό? Στο πίσω κάθισμα δεν είναι η... Πώς δεν το δω?
Να εντάσσεις σε κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Εξαρτάται την πολιτική κατάσταση. Αυτό που σου λέω εγώ. Ήρεμα, Στάσα μου. Ο γιατρός είπε ηρεμία. Μην τη φοβάσαι. Όλους θα μαστάψει αυτή. Ορίστε, η κόρη μου, το τέρας. Καλά σου λέει. Να, και το τέρας νούμερο 2. Είχε επιτυχία η ταινία και κάναμε και το remake. Σταματήστε και εσείς, βρε κορίτσια. Και για να τελειώνουμε. Αυτός ο γάμος δεν θα γίνει. Αυτός ο γάμος έχει ήδη γίνει. Στο Λονδίνο. Δεν θυμάσαι. Θα ξεγίνει. Θα χωρίσετε. Και αν όχι, θα σε σφάξω. Και σένα, και αυτόν, και αυτήν. Μη σου πω και σένα. Γιατί? Δεν μπορώ. Αϊ, παράτα με. Και πρόσεχε, γιατί και εγώ μπορώ να κάνω πράγματα που δεν με έχεις ικανή. Έλα εδώ. Έλα εδώ, είπα. Τα βλέπεις. Μη μιλήσεις. Μαμά, να σου πω. Σκάσε και εσύ. Σταμάτα να ουρλιάζεις, Χριστιανή μου. Πάψε εσύ. Με το παιδί μου μιλάω. Θα πέσω κάτω, ξέρεις, το λέω. Όχι πάλι. Μαλολάκι, σκάσε. Και από το παράθυρο να πέσεις δεν αλλάζει τίποτα. Τι είχα 9 μήνες ηλίθεια στην κοιλιά μου και δεν το ήξερα. Τι είναι αυτό που λες, καλέ. Αμαρτία είναι. Και εσύ το έχεις πει αυτό. Μανολάκι, σκάσε. Ήθελα να ξέρω. Μάγια σου κάνει σκύλα. Όχι. Αγάπη μου έδωσε. Αν ξέρεις τι είπα να πει. Ορίστε. Ήρθε το σκατό να μας δείξει τι είπα να πει αγάπη. Που ξενύχταγα πάνω του. Δεν μιλάει για τη δική σου αγάπη. Για τη δική της μιλάει. Μανολάκι, σκάσε. Βρε, Αντιγόνη μου, σ' αγαπάει. Αλλά άλλο τόνα, άλλο τάλο. Ποιο είναι τόνα και ποιο είναι τάλο, μου λες, ε? Προτιμάει να σκοτώσει τη μάνα του. Παρά να δυσιάσει την κόρη αυτή τη κουρελού. Η μάνα μου δεν έχει τίποτα. Ναι, αλλά ο γιατρός είναι. Μανολάκι, σκάσε! Καλά, μα ξαναμιλήσω, εγώ θα δείτε. Το μόνο που έχει η μάνα μου είναι ένα χαζό γυνάτι. Α, από αυτή τη χαζή μάνα όμως έπαιρνε λεφτά και σπούδασε τόσα χρόνια στο Λονδίνο. Έννοια σου και θα στα επιστρέψω τα λεφτά μέχρι τελευταία δεκάρα. Α, ναι, πότε? Τι να σου πω τώρα. Ντροπή σου! Μην μιλήσει κανείς. Τον έφαγα. Έλα, Όλγα μου, πιες λίγο νεράκι να ηρεμήσεις. Ευχαριστώ. Τασούλα, ετοίμασε μας ένα δωμάτιο. Από σήμερα θα μένουμε εδώ. Εδώ. Τασούλα μου, άσε το δωμάτιο προς το παρόν και ετοίμασέ μου το καφεδάκι μου. Μάλιστα, κύριε Ιακωβίδη. Τι έγινε πάλι? Τι να γίνει. Από τη μέρα που τους το είπαμε δεν έχουν σταματήσει. Ιστερίες, φωνές, καυγάδες. Ανένδοτες, ε. Ανένδοτες. Τι θα πει ανένδοτες? Εδώ μιλάμε για πόλεμο κανονικό. Τις έχω ικανές μέχρι και φωτιά στην εκκλησία να βάλουν. Δεν αλλάξανε καθόλου. Τι? Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, αυτό το γάμο δεν πρόκειται να τον διαλύσουν. Σήμερα το βράδυ θα λυθούν όλα. Αντιγόνη Γιακούρη και Στάσα Τζεβελέκα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και Ισίδωρος Ιακωβίδης. Άπαντες παρόντες. Και τώρα που έγιναν οι συστάσεις, να προχωρήσουμε? Δεν άλλαξες καθόλου, Αντιγόνη. Όχι. Κάνεις λάθος. Άλλαξα. Τώρα πια δεν πιστεύω τα παραμύθια κανενός. Αρχίσουμε με επίθεση, λοιπόν. Ε. Και με τι θες να αρχίσουμε, με τραγούδια, να στήσουμε και κανένα καλαματιανό? Εντάξει, λοιπόν, εγώ φταίω. Α, αρκετά χρόνια σου πήρε για να το παραδεχτείς. Και εμείς όμως, όπως βλέπεις, έχουμε αρκετή υπομονή. Τότε δεν είχατε. Καταστρέψατε έναν έρωτα. Από θράσους. Εντάξει, το παραδέχομαι. Εγώ φταίω. Μια εποχή τα είχα και με τις δυο σας. Αλλά αυτό έγινε επειδή σας αγαπούσα και τις δύο και δεν μπορούσα να διαλέξω. Αφήνα την καρδιά να με πηγαίνει. Άλλωστε ήμουν και νέος. Γιατί πιστοί ήμασταν, τριέ. Και εσείς νέες ήσασταν. Αλλά ήσασταν πλημμυρισμένοι στο μίσος. Τότε τα είχατε όλα. Ομορφιά, νιάτα. Πόθο. Μια από εσάς να μου έλεγε πάμε, θα πήγαινα μέχρι την άκρη της γης, αλλά δεν έγινε τίποτα. Καταστρέψατε έναν έρωτα και τώρα προσπαθείτε να καταστρέψετε και τον έρωτα των παιδιών σας. Α, δεν μπορώ να τον ακούω άλλο. Γιατί εγώ μπορώ, με τρόπο. Ξέρω. Το ξέρεις τι μπορεί αυτά τα παιδιά να είναι αδέρφια? Τι? Μ' αρέσει που το λέγεις και με τρόπο. Όταν έφυγες και οι δυο μας είχαμε στην κοιλιά αυτά τα δύο παιδιά. Και δεν ξέρουμε αν ήταν από τον πατέρα του έρωτα που καταστρέψαμε. Γελάσαμε τώρα. Τι ανέστος μου είσαι. Καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου φτιάξαμε τη διάθεση, βρε. Συγγνώμη που γελάω, αλλά... ξέρετε,
Τι παιχνίδια παίζει καμιά φορά η ζωή. Τι. Είναι που λένε. Ποιοι λένε. Όταν έφυγα από εδώ, ετοίμασα τα χαρτιά μου και πήγα στο Λονδίνο. Εκεί παντρεύτηκα. Η γυναίκα μου έρχεται μεθαύριο. Έλα βρε, να μας τη γνωρίζεις, να γίνουμε πολλές. Σταμάτα. Εξαιρετική σύντροφος και πολύ καλή γυναίκα. Και αυτό είναι ευχάριστο γιατί θα έχω μια συντροφιά στα γερατιά μου. Μια που οι γιατροί μου είπαν πως δεν μπορώ να κάνω παιδί. Ούτε τότε μπορούσα. Να σου πω. Μας φέρνεις κι άλλες εκπλήξεις. Ναι. Να αφήσετε τη ζωή να κινήσει το δρόμο της. Προηγούμενη γενιά κατέστρεψε τη δική σας. Μην καταστρέψετε κι εσείς την επόμενη, ούτε τη μεθεπόμενη που εντός ολίγου έρχεται. Τι λες, μωρέ! Τι λες, μωρέ! Τι λες, μωρέ! Η Όλγα είναι έγκυος 3 μηνών. Η μάνα από την κόρη. Δάμπρε τη μήκα. Ζωπανίγυρης γίνεται. Τι γίνεται, κυρά μου, δεν βλέπεις, γάμος γίνεται. Πολύ μεγάλη γλώσσα έχεις για τον πόη σου. Τι συμβαίνει, Μανολάκη? Ξέρω εγώ εδώ, η κυρία. Ελάτε, ξενείστε. Περαστική ήμουνα. Ελάτε να πιείτε κάτι. Παντρεύω το γιο μου. Δεν το λέτε με χαρά. Τι χαρά. Ποιος θα χαιρόταν αν πάντρευε το παιδί του με την εγγονή ενός δολοφόνου? Δολοφόνου. Γεια σας. Δεν την ξέρω την κυρία Σόησας. Όχι, περαστική είμαι. Περαστική. Ελάτε, καλώς ήρθατε. Καθίστε να φάμε, να πιούμε. Ευχαριστώ. Να σας πω κάτι. Μην της μιλάτε ευθυνής. Γιατί είναι φόνησα. Φόνησα. Θα μείνετε. Θα σας πω κι άλλα. Φόνησα η καταραμένη. Τι γίνεται εδώ? Το Αντιγόνη είναι αρχαίο όνομα. Αλλά πού να το καταλάβεις εσύ? Αμόρφωτη. Και το Στάσα είναι από το Αναστασία και είναι χριστιανικό. Αλλά πού να το ξέρεις εσύ, το Χριστό? Σατανά! Σταμάτα βρε μαμά. Και εσύ. Και εσύ μαμά. Δεν μίλησα εγώ καλέ. Σιγά πει μου το παιδί Αναστασία. Καλά λέει. Σκάσε εσύ. Ηρέμησε Αντιγόνη μου. Ηρέμησε Αντιγόνη μου και δεν θα το πούμε Αντιγόνη. Γι' αυτό κάτσε και φάτο. Περίμενε, βρε Στάσα, να δούμε. Καλά σας λέει, καθίστε πρώτα να δούμε αν είναι κορίτσι. Καλά, αν δεν αγόρι, θα πάρει το όνομα του πατέρα μου, το συζητώ. Σε γελάσανε. Του δικού μου πατέρα θα πάρει. Άντε πάλι δεύτερος γύρος. Για να κεράσει και ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή να πνιγούμε, δεν έχει ένα ποτήρι νερό να πιούμε. Πνιγείτε εσείς και μη σας νοιάζει. Ο Θεός να μας φυλάει. Τόσα είχε κάνει ο Θεός για αυτό το γάμο, τώρα θα τους τα χαλούσε. Όχι μόνο τους φύλαξε, παιδιά, αλλά τα κανόνισε τόσο ωραία όσο κανείς δεν φανταζόταν. Μεγάλη χάρη του. Μαρή! Τι θες πάλι, την τύχη μου? Ήρθα τα παιδιά, Μαρή!